Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους, Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί, σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημερές, έλα καλημερούδια Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις? Ησυχία. Ησυχία ρε, μία τάξη ασφάλεια. Ω, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν αυτή είναι. Δεν είναι ζωή. Δεν είναι ζωή, θες ένταση, θες suspense, ναι. Θες αντιπαράθεση, ναι. Θες γρηγοράδα, θες κίνδυνο. Κίνδυνο, δεν μ' αρέσουν, ναι, τα πεθαμένα πράγματα, ναι. Μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει τα ρουτινιάρικα. Να παίζω με τα συναισθήματα, πώς αισθάνεται ο άλλος, εσύ πώς αισθάνεσαι, ναι. Γιατί το λες αυτό, ναι. Γιατί λες κάτι το οποίο δεν το πιστεύεις. Ναι. Ναι. Κοιτάξω στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο. Ναι. Όχι, δεν έχω ανάγκη. Όχι, πάνε. Όχι, πάνε. Πάσχα από δοκιμοτισμό, λέει ο κόκκινος. Του πει αυτή. Θέλει να υπερασπίζεται ο άνθρωπος. Εντάξει, θέλει να διορθώσει τα κακό κείμενα. Έχει μια τέτοια τάση. Τα λεφτά των άλλων, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα, τι σε παρακαλώ. Ξέρω, ο Δονκιχώτης έτρωγε τυρόπιτες. Κούτρα, να μου πει τι ήταν. Ο Δονκιχώτης δεν ξέρω αν έτρωγε τυρόπιτες. Πάντως έβλεπε ανεμόμυλους, έβλεπε πράγματα. Ήταν λίγο στον κόσμο. Θα πίνε κι αυτό κι από τύρι. Εντάξει, από τυράκι θα το ζει. Σήμερα γιορτάζει ο Άγγελος, η Αγγελική. Ο Σταμάτης, έχεις κανένα? Γαβριέλα, Γαβρίλ, αρχίζαμε ο Μιχαήλ, έτσι. Έχεις να κουνηθεί λίγο η αγορά. Ναι, έχει, σήμερα είναι αυτό μεγάλη είναι γιορτή. Οι γιορτές έχουν δημιουργηθεί για να κουνιέται λίγο η αγορά. Καλά, καλά κάνουν και να πηγαίνει, η αγορά. Δηλαδή το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή
να πηγαίνει καλά. Άκουα χθες που πιάσατε και το κομμάτι Black Friday, έτσι, το άκουσα. Δεν το ήξερα εγώ ότι είναι το Black Friday. Καλά, το Black Friday ξεκίνησε μόνο για ηλεκτρικά είδη, έτσι, να πούμε. Το ξέρω. Απλά μετά το προχώρησαν, μόνο ηλεκτρικά είδη. Τα σκότωναν τα παλιά μοντέλα, τα έβαζαν πολύ χαμηλή. Black Friday είναι δηλαδή, ελάτε να αγοράσετε σαβούρα τζάμπα. Εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ παλιά είδη, να ξέρεις. Ναι, γιατί ειδικά όσοι πάνε Αμερική και δουν τι γίνεται, τα παλιά τα προϊόντα, δηλαδή ένα παπούτσι τώρα. Παπούτσι, ξέρω εγώ, μια εταιρεία η οποία έχει περάσει 2-3 χρόνια, πας και το αγοράζει σε πολύ φτηνή τιμή, έτσι. Να τα βρούμε αυτά. 15-20 ευρώ, με 25-30 ευρώ. Αρώματα πουλάνε τέτοια. Ό,τι θες πουλάνε. Μάλιστα. Αυτοί το έχουν γενικότερα. Ανανεώνουν διαρκώς την καρταρόμπα. Σου λέει τα παλιά μοντέλα, πάρτα σχεδόν τζάμπα, ρε. Μάλιστα, ναι. Ναι. Εντάξει, πολλοί κόσμοι, ρε φίλε. Δηλαδή, ας πούμε. Μεγάλη αγορά, πολλά λεφτά. Ας πούμε, οι εταιρείες αυτοκινήτων τώρα που βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο. Βέβαια. Ένα καινούριο μοντέλο. Σου λέει μια εταιρεία, ξέρεις, μου είναι στόκ το παλιό στο δεινόσο που έχει τύχει εμένα. Φυσικά. Και το κάνουν. Πριν πεθάνει ο πατέρας μου. Πριν πεθάνει ο πατέρας μου, είχε καρκίνο, αλλά του είχαν πει ότι ξέρεις αυτό μπορεί να είναι και ένα στίγμα. Θυμάμαι, αφού μου είχα βρει και στο νοσοκομείο. Πήγε να αλλάξει, αυτοκίνητο. Αυτό είχε ένα Nissan σαν τους γέρους, μου είχε ένα Nissan. Και λέει τι να πάρω, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε και εγώ από εκεί πέρα. Λοιπόν. Ήθελες να τσιμπήσεις και εσύ κάτι ήθελες. Λέει να πάρω το Σκόντα του Οκτάβια, ξέρω εγώ. Από τότε έμεινε το Σκόντα. Άκου, λέει Οκτάβια, μεγάλο, ξέρω εγώ. Του λέει τι να πάρω. Του λέω πάμε στην Αλφα Ρωμαίο. Του λέω εσύ μικρός ήσουν γρήγορος οδηγός. Στο μυαλό την εσύ την Αλφα Ρωμαίο. Είχε τελειώσει η 147. Είχε τελειώσει το μοντέλο. Να παράγεται και είχαν μείνει κάτι στοκ. Πολύ όμορφα TI. Ναι. 1600 με 120 αλογάκια. 1600 TI. Πρόσεχε. Όμορφο, χαμηλωμένο. Γενικώ αρέσει η Αλφα Ρωμαίο, είναι στην πάντα με του καλού. Άσε τώρα όμω το χαμηλωμένο, ναι. Εκείνη από του καλού η Αλφα Ρωμαίο. Από 19.000 που έκανε. Ναι, πόσο? 15.800 την έδινα. Έτσι. Του λέω πάρτινα. Πάρτινα, πάρτινα την πάρω κι εγώ μετά, ε. Του λέω πάρτινα. Γυρίζει μια με κοιτάει. Ναι. Έτσι. Πάρτινα. Και τι μου λέει. Ναι. Ξέρω ένα κολόπεδο, λέει γιατί λέει. Λε πάρτινα. Ναι, ναι. Γιατί. Τι χασώσε τόσα πολλά. Δεν ξέρω πώ θα πεθάνω, λέει. Για να την τσακώσει. Δεν την πήρε. Γιατί ήθελε να πηγαίνει για μπάνιο το εντεγκονό. Του, και επειδή ήταν το μέρος λίγο ας πούμε βαθύ, γιατί το παιδί πώς θα το πήγαινε για μπάνιο όσο ζούσε, να πούμε. Εντάξει, είχε τα δικά του. Λέω πάρ' την Αλφα Ρωμαίο. Πάρ' την να έχουμε Αλφα Ρωμαίο εδώ να γουστάρουμε. Άντρε κολόπεδο, λέει, περιμένεις να πεθάνω για μπάνιο. Εντε ήξερε, Από πριν στο βράδυ Αλφα Ρωμαίο βλέπεις εδώ πέρα, παλιές μπεβέ βλέπεις. Σκόντα Οκτάβια βλέπεις, θα κάνουμε και διαφημίσεις. Και ο Οκτάβια για τους γέρους, ναι. Αλλά έχει ορισμένα Σκόντα με πολύ καλά λογατάκια. Έτσι τον έχετε και χορηγό το μεσημέρι. Και αυτό και μπορούμε και τον μνημονεύουμε. Εγώ με τον μικρόν αυτοκίνητο. Και μάλιστα τα έχω βάλει με τις εταιρείες. Τα έχω βάλει με τις εταιρείες γιατί τα μικρά αυτοκίνητα και με τα πολλά λογάκια που έχω θα βγάζουμε 4 πόρτες. Δηλαδή έχω καταργήσει τα δίπορτα οι λίθοι. Το design δηλαδή και η ομορφιά του αυτοκίνητου χάνει πάρα πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, τα δίπορτα είναι μόνο για νέους ελεύθερους. Εγώ δεν είχα ρε φίλε δίπορτο. Ανακάστηκα να το δώσω. Δηλαδή θα πάρω εγώ, ας πούμε. Άμα κάνεις παιδί, το δίνεις Κωνσταντίνε. Κάνεις το παιδί τώρα, δεν γκόνια θα κάνουμε παιδιά τώρα. Εσύ τώρα σε άλλη φάση που μπορεί να ψάξεις το δίπορτο. Άσε τώρα, λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Δηλαδή, βγάζει το Πόλο. Ένα ωραίο με 200 άλογα. Ναι, ωραίο αυτοκίνητο. Ωραίο. Το βγάζει με 4 πόρτες. Ναι, βγάζει το και με 2. Βγάζει το με 2. Βγάζει το Seat, το Ibiza, ας πούμε, με 180 άλογα κτλ. Το βγάζει με 4. Με 4 πόρτες το βγάζει, δεν τρόπα. Κοίταξε, αυτοί δεν είχαν ζει. Αυτοί έχουν κάνει μελέτες. Έχουν δει τι φεύγουν και δεν φεύγουν. Τους μένουν προφανώς στοκ τα δίθυρα. Γιατί το αγοριστικό του κοινό είναι μικρό. Είναι τα πιτσιρίκια, τα οποία. Αν θα του πάρει ο μπαμπά ένα αυτοκίνητο, γιατί άμα είσαι 19, 20 χρονών, 21, και είναι που λε οι πουροπαπούδε που μετά τα 50 θέλουν να το παίξουν τζόβε. Να σούνε και βγαίνουν έξω και θέλω και δίδυρο και κάτι. Δίδυρο, ρε φίλε. Ναι, εσύ τώρα είσαι, ναι. 50, αλλά βέβαια είσαι δυνατό εσύ 50. Δεν παίζει αυτή τη λίστα με τα τζόβενα. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέει ο άλλο τετράθερο. Τετράθερο. Θα πιάσουμε από 25 μέχρι 50. Δεν μ' αρέσει. Δεν αρέσει. Και μετά την απουσία του Τζουτζάρο από την σχεδιαστική κουλτούρα των αυτοκινήτων. Δεν βγάζουν και όμορφα αυτοκίνητα. Ναι. Τα βγάζουν κάπως άσχημα, κάτι άσχημα φλάς, κάτι αυτά, τετράπλα. Λίγο χοντροκομμένα. Χοντροκομμένα, έτσι. Σαν τη γυναίκα με τη φαρδιά τη μέση να πούμε τα αυτοκίνητα. Πάντως τώρα που είμαι δίθυρο και εγώ το σκεφτώ τώρα για δίθυρο, έτσι. Άντε βρες. Μεγάλο ο αχιλιάς. Άντε βρες. Βρες. Θα βρούμε. Άντε βρες. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Έτσι αυτό μου ήρθε κατευθείαν μια που είναι του Αρχάγγελου σήμερα. Ναι. Έτσι, του Μιχαήλ. Ο Άγγελος εδώ γιορτάζει, η Αγγελική. Είπαμε, έχει κανένα φίλο που πρέπει να τον πει σήμερα χρόνια πολλά ή δεν θα πει. Το Γρόλιο. Α, μπράβο, Γρόλιος, φίλος είναι, πρέπει να τον πεις. Ναι, ο Άγγελος. Κάνε λίγο Γρόλιο εσύ. Κοίταξε, Αγκουάρι μου, κάθε κίνηση που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι προσεκτική. Οι επιπαλαιάντες πρέπει να ανοίξουν στο παρελθόν.
Και... το Γρόλιο. Ωραίος, ωραίος ο Γρόλιος. Ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αναρτήσει και θέλω σαν τον Μπούζο που έχει γίνει το δίλημα ψηφίστε, έχουμε αναρτήσει Μουρίνιο και Ραπτόπουλο. Γιατί? Γιατί ο Μουρίνιο χθες πήγε και έκανε ανάκατα ένα μάτς, χθες ένιωσε ξανά μεγαλεία, ναι. Πήγε στο κέντρο του γηπέδου, της Γιουβέντους Αρένα, σταραμποστόμιασε. Ναι. Μπορεί και να σε ξεπερνάει κιόλας, γι' αυτό έβαλα το δίλημα. Ραπτόπουλος ή Μουρίνιο. Στο στραβοστομιά. Στο Facebook μπείτε και ναι, δες τον εδώ πέρα. Δες, στραβώνει το στόμα, θα μπορούσε κάλλιστα να. Εγώ σε αυτή τη φάση, ναι. Με βλέπεις, έχει πάρει ένας παοξής δυτικά. Ναι. Ένας αρχιστραβοστόμαρος. Ναι. Ένας παοξής πραγματικός δηλαδή. Ναι, ναι. Από αυτούς που οι οποίοι λες παοξής είναι ο άνθρωπος. 100%. Δεν έχει πολιτισμός, όχι τίποτα. Έχει στραβώσει το στόμα. Και τον μιμούμε εγώ. Ναι. Δηλαδή μιμούμε ως καλός μίμος που είσαι. Ως καλός μίμος, μιμούμε τον παοξή. Ναι. Και με έχει πάρει κάμερα έτσι να στραβώνω έχει, το στόμα. Έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία. Και εδώ σε έχω ανεβάσει. Εδώ τι κάνεις. Εδώ μιμούμε τον Κλάους όταν μπαίνει αλλαγή. Και έχει το βλέμμα, ξέρω εγώ. Τη Αγελάδα. Ποιο άλλο έχει ηλίθιο βλέμμα, ρε φίλε. Ποδοσφαιριστή, Super League. Άνθρωπο του ποδοσφαίρου, Super League. Άνθρωπο, ο Χάβο. Το είπαμε αυτό. Κωστένογλου το είπαμε αυτό. Κωστένογλου. Ποιο προπονητή ναι. Έχει το βλέμμα. Βάλτο στο ακροατήριο να δούμε αν θα μα βοηθήσει. Έχει πιει, έχει πιει. Ναι, τι έχει πιει. Έχει πιει. Έχει πιει, γενικώς. Έχει πιει. Ποτάμια, έχει ξεχάσει να ξυριστεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι ρακέντητο. Και είναι στον κόσμο του. Δηλαδή είναι αργό το βλέμμα του. Μπορεί να χασμουριστεί. Έχει τέτοιο βλέμμα. Από τους ηθοποιούς το πιο ηλίθιο βλέμμα το έχει ο Πασχάλης ο Τσαρούκας. Ναι. Δεν είναι πιο ηλίθιο Λέξε. Βλέμμα, δηλαδή. Που είναι ένας πολύ ωραίος άντρας και το βλέπεις πώς τίνεται, ας πούμε, και τα λοιπά. Το βλέμμα, να πούμε, το ανόητο. Καμιά του φορά καζούν, κολλάει το βλέμμα του και του Ζουνίδη, να ξέρεις. Δηλαδή τον βλέπεις ότι είναι έτσι. Του Ζουνίδη. Ναι. Αλλά ο Ζουνίδης είναι κουκλεντέν, είναι James Bond. Αλλά... Ναι, βέβαια. Ναι, όχι, ο Ζουνίδης. Κολλάει πολλές φορές. Ναι. Ναι. Κολλάει. Χθες δεν κόλλησε πολύ ναι. Έτσι στην Βαβαρία και έχασε με κομψό τρόπο. Πολύ καλά. Ναι, για πάμε λίγο να τα δούμε σιγά σιγά. Πολύ καλά εχθές, έβαλε μυαλό και νομίζω ότι τον αδικεί και το σκορ. Θα μπορούσε βέβαια στο τέλος, όσο περνάει η ώρα, η ΑΕΚ γίνεται πιο ευάλωτη. Ναι. Να το βάζω αυτό το τεστ στους αεξίδες. Η ΑΕΚ ξεκινάει ένα παιχνίδι. Και όσο περνάει η ώρα, οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν. Δεν τελειώνει το ματς φουλαριστή. Καταλαβες, θέλω ναι. Να σου πω. Είτε παίζει 4-4-2 ή χθες που έπαιζε 5-3-2. Σωστά. Χθες αδικείται η ΑΕΚ διότι τα γκολ που έχει φάει τα έχει φάει από ατομικά λάθη. Καλά, αδικείται γιατί καταρχάς το πέναλτι δεν είναι πέναλτι. Ξεκινάμε τα βασικά. Ένα είναι αυτό. Άρα από το μάτς με 0-0 αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Ο διαιτητής είναι ένα κολοπέδι. Ναι, εντάξει, ήθελε να παίξει μπάγκερ. Έπαιξε μπάγκερ, του βοήθησε, την έσπρωξε. 100%. Την έσπρωξε 100%, το λέμε. Αλλά η ΑΕΚ για παράδειγμα χθες. Ήταν στημένη πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ μέσω αμυντικά. Από την αρχή φάνηκε ότι είναι καλά στημένη. Είναι καλά στημένη. Τα δύο ατομικά λάθη ενός ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, έβαλε τρίτο στόπερ, αλλά δεν του βγήκε ο τρίτο στόπερ. Ναι. Ο Τσόσιτς ήταν για κλωτσιές. Ναι. Ήταν. Ο αδύναμος κρίκος. Ο MVP της Μπάγκερ ήταν ο Τσόσιτς. Ή ο αδύναμος κρίκος της. Και στον γκολ το δεύτερο, στο δεύτερο μπακάρι. Δεν είναι μαρκάρισμα εκεί στο Λεβαντόφσκι. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πάει αυτός μπροστά του. Ή όμο με όμο, όχι ζώνη. Και ο Λεβαντόφσκι του στο βαλέρ. Δηλαδή, ένα ναι. Να προσέξει αυτά. Το Λεβαντόφσκι προσέξει. Δεν προσέχει, ρε φίλε, τον Μπόατε. Κάλα και τον Μπόατε, σα σημαίνει να τον προσέχει. Ναι. Σε κόνα. Αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Ριμπερί να χωθεί να πάρει κεφαλιά. Ένα... Στο σύγχρονο κόσμο του ποδοσφαίρου, ούτε ζώνη, ούτε 5 μαντουμάν, 7 μαντουμάν μπορεί να σου δώσει τη λύση. Η λύση είναι η εξή. Είναι μια σύνθετη κατάσταση. Δηλαδή, ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι και αυτού μαντουμάν. Αυτούς τους τρεις θα βάλεις man-to-man. Οι άλλοι παίρνετε το χώρο. Ακριβώς. Απλά πράγματα είναι. Αλλά οι τρεις θα είναι χρεωμένοι με τον νόμο 105. Εσύ εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Σωστά μιλάς. Ο Παντελίδης, ας πούμε για παράδειγμα όταν παίζει τον ΠΑΟΚ αντίπαλο, τι κάνει. Εγώ το ρώτησα. Λέω ζώνη ή man-to-man. Ζώνη man-to-man. Μου λέει. Πρίγιοβιτς man-to-man. Στον Πρίγιοβιτς ναι. Έβαλα. Έβαλα. Ποιον έβαλε, τον Κυριακόπουλο, ποιον έβαλε. Τον ψηλό, τον Ικλέσια. Τον Ικλέσια. Ναι, 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 σαν να το χάφ. Ναι, τον ψηλό. Θα αφήσω το μάτος, μου λέει ελεύθερο. Απαπαπαπαπαπα. Δεύτερο σεντερβόρι. Έβαλα τον Τσουκαλά. Πρόσεξε τώρα. Και ο Τσουκαλά και ο Ικλέσια. Και ο Τσουκαλά και ο Ικλέσια δεν είναι στόπερ. Ναι. Άρα τους δύο καλούς του πάω. Πήρε τα δύο χάφ του. Και οι δύο στόπερ πήρανε. Ο ένας πήρε τον ένα στόπερ τον Βαρέλα και ο άλλος πήρε τον άλλο στόπερ. Έβαλε τέσσερις. Και έφαγε γκολ από το Μαουρίσιο από σουτ. Ναι. Μου λέει το έφαγα λέει από, εντάξει, από εκεί κάνω. Που δεν το περίμενα. Ναι. Δηλαδή, μιλάς για το περσινό το περσινό το 2-0. Ναι. Ναι, ναι. Του βάλε δύο γκολ. Εντάξει, έξω από την περιοχή ήταν το σουτ. Ναι, δηλαδή, το πήρε, ναι. Δηλαδή ο προπονητής εκεί. Ρισκάρεις κάπου. Ναι, άκουνα γιατί εγκατέμεις λίγο φέτος ο Αστέρας. Ο Παντελίδης. Και ο Παντελίδης. Διότι το κάνει, αλλά δεν του βγαίνει. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια αυτό ήταν. Δηλαδή, χθες ο Ζουνίδης σεβάστηκε πολύ την ΑΕΚ, σεβάστηκε την Bayern. Σου λέει, εγώ σέρνω μια ιστορία.
Δεν μπορώ να πάω 4-4-2 και να φάω κανένα πάλιρο. Βέβαια, αυτή η Μπάγκερ δεν μπορεί να ρίξει κανένα. Δεν το λέω για να μειώσω την εμφάνιση τη ΑΕΚ. Δεν έχει σημασία, το ξέρουμε την Αλλά αυτή η Μπάγκερ είναι η χειρότερη τη τελευταία πενταετία σίγουρα. Τη σέβεσαι όμω και αυτή την Μπάγκερ. Εννοείται με συνέδραση. Δεν πα, α πούμε, ξέβραγο αμπέλι. Δηλαδή αυτή η Μπάγκερ δεν πρόκειται να περάσει 8. Θα περάσει τώρα του 16 μετά θα φάει κανένα τραπακι άλλο. Άμα μου έλεγε ποιο κάθεται στον πάγκο, μου έβαζε α πούμε. Κατέβαινα από το αεροπλάνο μετά από. Και ποιο είναι προπονητή. Ήσου στη ζούγκλα ξεχασμένο και σε κατεβάζω. Με πήρε ο Ποκολόκο και με πήρε η ζούγκλα και να με κεράσει. Κροκόδηλο στη φάδωνα. Ωραίο κρέα ο κροκόδηλο. Ωραίο κροκοδηλάκο, ναι. Ποιο είναι προπονητή στην άκρη, παιδί μου, θα σου λέει ο Μπρονδόλο Χιμένεθ που λέω εγώ. Ναι. Ο Μπρονδόλο Χιμένεθ. Γιατί ο Μπρονδόλο Χιμένεθ. Τρει στόπερ, τρία χαφ. Τρία στόπερ, τρία χαφ. Δηλαδή δεν βάζει το μάνταλο τρίτο. Πόσο πολύ πρόσεξε ο προπονητή. Δηλαδή έβαλε. Σιμόε, Γαλανόπουλο και Άλεφ. Και, Άλεφ. Ναι, ναι, ναι. Και πετάει δεύτερο φόρ το μάνταλο με τον Μπόνσε. Ναι, ναι, για δηλαδή ναι. Ουσιαστικά είναι 5-4-1. Αυτό είναι, γι' αυτό ήταν στο πρώτο είναι 5-4-1. Γιατί ουσιαστικά μόνο τον Μπόνσε και ο μάνταλο βοηθούσε πίσω στα χάφια του. Οπότε αυτό εδώ, τρία στόπερ, Λαμπρόπουλο, Τσιγκρίσκι, Τόσιτ. Δεν του βγήκε ο Τόσιτ. Σιμόε, πολύ καλό. Γαλανόπουλο και Άλεφ. Λοιπόν, που βοήθησε και του χαφ στου μικρού χώρου να βγάλουν ταλέντο. Γιατί άμα πα σε ανοιχτού χώρου θα γίνει ξεφτύλα τη ξεφτύλα στο ξεφτύλα. Χάνει 2-0, που δεν θα έπρεπε να χάσει 2-0. Όχι, όχι, γιατί είναι κομβική σημεί του πέναντι. Στο 30 η Μπάγκερ δεν έχει κάνει τίποτα, είναι αγχωμένη. Είναι 0-0 στο ημίχρονο. Ακριβώ και δεν ξέρει πώ πάει το μάτς μετά. Μπορεί μετά να παίξει αλλιώτικα το 100%, 100%. Έργο. Οπότε βλέπουμε ότι ο προπονητή, και αυτό είναι και μάθημα ω προ του άλλου προπονητέ, Ερέρα κτλ. Θα πηγαίνει ανάλογα το παιχνίδι, τον αντίπαλο, το εννοείται, χρονικό σημείο τη φόρμα τη δικιά σου. Εννοείται. Είναι παράμετροι. Όπως λέει στη γειτονιά μου, οι παραμέτροι. Οι παραμέτροι. Οι παραμέτροι είναι αυτοί οι οποίοι. Ζυγίζει, αντίπαλο, κατεβάζει. Απλά πρέπει να είσαι και ευέλικτο και να διαθέτει και του παίχτε να παίξει κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, μην είναι οι παίχτε με ίδια χαρακτηριστικά όλοι. Ύστερα σέρνει μια ομάδα, μια ιστορία. Είτε είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες έχουν ιστορία. Όλες έχουν ιστορία. Και μικρή ομάδα, δηλαδή. Βρε, όλες, ο Αθηναϊκός έχει ιστορία. Θα πάω στο Λεβαδιακός. Έχει ιστορία. Πάω Λεβαδιακός να παίξω στην Τούμπα. Ναι. Και θα πάω να παίξω 4-4-2. Ναι. Δηλαδή να βάλω γκολ και να φάω γκολ. Θα φάω 6-1. Ναι. 5-2. Το πιο λογικό 7-2. Σενάριο. Δηλαδή γιατί να γράψει η κοιλίδα στην ιστορία. Ξέρεις τι με λέει ο Αλέφαντος. 4 αποτελέσματα λέει. Νίκη, ισοπαλία, γλυκιά ήττα, έτσι, και γλυκιά νίκη. Νίκη, ισοπαλία, ήττα. Ναι. Νίκη, ισοπαλία, ναι. Διακοπή του αγώνα. Βάζει και διακοπή μέσα σε. Και ήττα με ένα 0. Ήττα με ένα 0 ή 2-0 ή γλυκιά ήττα, εγώ θα πω, γιατί και η χθεσινή. Βέβαια, φώναξε έξω από το ζου ο φίλος μου. Ήττα, ο εξής ο Διαλυνός μου λέει, μα δίκησα, λέει, το αποτέλεσμα δεν τον πείραξε. Ναι. Δηλαδή ικανοποιήθηκε, σου λέει, okay, αδικήθηκα κιόλας και χάσαμε. Μα με 0-0, μα με 0-0. Μπορείς να κλέψεις στο δεύτερο ημίχρονο πιο 100%. Πολύ. 100%. Παίρνεις άλλες ψυχολογίες. Ναι. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, για να τα σχολιάσουμε με τις 8:30, γιατί μετά έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Απόλλωνα, έχουμε Άρη. Θα φύγω 9:30. Θα φύγω μια δύσκολη εξέταση. Θα πας να την κάνεις. Εγώ θα μιλήσω με τον δύσκολο, κόσμο. Δύσκολο check-up. Θα μιλήσω με τον κόσμο. Θα δώσουμε και στοιχηματάκι για Europa League σήμερα. Έχει επιλογές. Ναι, λοιπόν, Μπενφίκα Άγιαξ 1-1. Ναι. Στον όμιλο τη ΑΕΚ θεωρητικά καλό εμείς αποτέλεσμα. Βλέπαμε δύο μάτς. Ναι. Στο ίντερνετ τη Ιουβέντους και την ΑΕΚ στο άλλο. Την ΑΕΚ στο άλλο. Ναι. Και το γυριστήρι δεν το βλέπατε. Τους είπα τους ηλίθιους να βάλουν γύρω να βλέπουν. Ναι. Και, και το κουμαράκι μας έτσι για να είμαστε μέσα στο κόλπο. Όχι τίποτα άλλο. 5 ευρουλάκια, 10 για να είμαστε μέσα στο κόλπο. 10 ευρουλάκια γιατί. Πίνεις το ποτό σου ή τον καφέ. Ναι, να έχεις κάτι τα κιλά μέσα σου. Έχεις το τηλέφωνο που έχεις στις 11. Ναι. Τα γράφεις. Ναι. Τα έχεις, γυρίζεις. Είναι ωραίο. Είναι. Εγώ είμαι σαν να βγαίνεις έξω για ποτάκι. Είναι ηρεμία. Είναι ηρεμία. Η δουλειά μαζί με τη διασκέδαση. Ακριβώς. Ο συνδυασμός. Και είναι και η ηρωτελιστία. Βγαίνει έξω, βλέπει ματσάκια, σημειώνει, έχει και το κουπονάκι. Ρε εσύ, όχι μόνο αυτό και τελειώνω. Δηλαδή, έχει δηλαδή σε ένα φίλο σε ένα μήνα. Ναι. Ρε, πότε θα βρεθούμε, ρε, πότε... δεν βλέπουμε μαζί ένα μάτς και να τα πούμε συνάμα. Έτσι βρίσκομαι εγώ με του φίλου μου. Και πολύ δεν καλά έχω χρόνο. Δεν βλέπουμε μαζί τα μάτς. Και είναι... πολύ καλά πράτη. Αυτό κάνω. Ένα-ένα. Μπενφίκα Άγιαξ. Ο Άγιαξ πήρε κεφάλι στη μάχη τη δεύτερη. Προηγήθηκε η Μπενφίκα, σοφάρισε ο Άγιαξ. Μάτσα ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα που βοηθάει την ΑΕΚ θεωρητικά. Γιατί μένει χαμηλά η Μπενφίκα. Θα ψάξει διπλό η ΑΕΚ μέσα στην Μπενφίκα. Δύο μάτς έχουν μείνει. Ο Άγιαξ για μένα είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι. Λιόν Χοβεχάιμ σε ένα από τα μάτς της βραδιάς 2-2. Προηγήθηκε Λιόν 2-0.
Με 10 το γύρισε ο Νάγκελσμαν, το έκανε 2-2. Εγώ σου λέω ότι ο Νάγκελσμαν είναι ο προπονητής της επόμενης δεκαετίας. Συμφωνούμε, είναι πολύ δυνατός. Σίτι Σαχτάρ 6-0. Χάσαμε τον λογαριασμό κάποια στιγμή. 4-6 το είχα. Το πιάσες. Το πιάσες. Το πιάσες. Μια χαρά. Τη Γιουβέντους έπιασα 2-3. Έπιασε τη Γιουβέντους η οποία ήταν το μάτς της βραδιάς. Έτσι, Γιουβέντους Manchester United 1-2 με τον Μουρίνιο και αυτό έχουμε και αυτή τη φωτογραφία. Κοίτα. Στο τέλος θα τα κάνει ανάκατα. Έπιασα στο στόμα μου τη Γιουβέντους. Ναι, την έπιασε και αυτή. Καλή Γιουβέντους. Πάπ. Την έπιασα στο στόμα μου τη Γιουβέντους γαμώτο. Έπιασε τη Γιουβέντους, εγώ την πάρει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Στο κομμάτι το αμυντικό, λίγο ο Πιάνιτς ήταν πολύ κακός. Ήταν πολύ κακός ο Πιάνιτς και τα γκολ που βάζει η. Πώς τη λένε? Η Γιούβε. Καλά, τώρα ήταν φάουλ και τα άλλα ήταν στραβοκλωτσιά, χαμός. Ναι. 1-2-3-1 η Βαλένθια. Στον άλλο όμιλο. Σε αυτό το μάτς κρατάω τον γκολ του Ρονάλντο. Εκπληκτικό γκολ. Ο οποίος παίζει ένα τρικάκι με τον Τιμπαλά, δηλαδή τραβάει τον Τιμπαλά φορ. Τον βγάζει από την περιοχή πολύ γιατί ο Τιμπαλά είναι δαιμόνιος, ναι. Και δημιουργούνται χώροι για να πατήσει μέσα ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν το κάνουν στην προπόνηση, δεν μπορώ να ξέρω. Σίγουρα θα το κάνουν. Εστάντα θα το αλλά βλέπουμε. Το ότι ο Ρονάλντο με τον Τιμπαλά βρήκαν άκρη και χημεία κτλ. Και είναι καλό για το επιθετικό κομμάτι της Γιουβέντους. Συμφωνούμε. Εντάξει. Συμφωνούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα που έκανε χθες η Γιουβέντους ήταν μια μικρή παρένθεση. Σαν του Πάουκ με τη Βίτη δηλαδή. Ναι. Έτσι λες. Που έλεγε ο Κόκοτας μια παρένθεση και μόνο. Μια παρένθεση και μόνο. Εγώ δεν τον ξέρω τον Κόκοτα. Δεν τον ακούω τον Κόκοτα. Όχι, δεν τον ξέρω. Ναι. Λάθος έκφραση. Για ακούς τον καρά. Ακούω καρά. Είναι μια γενιά μετά, ρε παιδί μου. Κόκοτα πολύ δεν πρόλαβα. Ναι. Λίγα πράγματα. Μόνο θυμάμαι τις φαβορίτες εδώ που έφτανα μέχρι. Και ο Κεραλίστας ήταν ο Κόκοτας. Κεραλίστας. Στην Πάρνη θα είχε μια 2-2 αφιαγμένη και έπαιρνε καλά. Α, ήταν και Γκαζιάρη. Ο Κόκοτας και ο Τζανετάκος στο τιμόνι ήταν ασύλληπτοι. Ο Κόκοτας και ο Τζανετάκος, Και σήμερα που μιλάμε, αυτός που θα με κάνει και ιστιοσκόπηση ο γιατρός, ο Φίστας, είναι ραλίστας. Σε και αυτός! Σε πίστες και τέτοια, σε draft και τα λοιπά. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Κοίτα να δεις, βγάζει εκεί την αδρεναλίνη του, έτσι. Μεγάλη αδρεναλίνη βγάζει. Μάλιστα. Και όταν οδηγάει εδώ, στο δρόμο, έχει ένα λανθρόβι και πάει με 80. Του λέω γιατί πάει ήσυχα, άλλο το ένα εδώ, άλλο. Μόλις μπει μέσα στην πίστα. Ταύρος. Γιατί αγρίμη. Ταύρος. Θα με κάνει κόσκινη. Θα σε κάνει μια χαρά να τα κάνεις, να τα προσέχουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε εμείς. Και να κλείσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Τσεσεκά Ρώμα 1-2. Ναι. Και Μπλιζέ Ρεάλ 0-5. Η Ρεάλ έκανε. Επειδή είναι τεφορμέ η Ρεάλ, την έπαιξα 2-3 γκολ και την πάτησα. Έβαλε 5. Ναι, μαζί έστειλε. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε μετά την Σμαράγδα Μπασάκου που είναι ήδη εδώ στο στούντιο για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Απλά να σας ενημερώσουμε ότι το δίδυμο των αιώνιων αντιπάλων αυτή τη εβδομάδα θα τα δώσει όλα στα κανάλια Nova Sports από την Wind Vision, αφού μέσα σε τρεις μέρες θα συναντηθούν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και λέμε λοιπόν Παρασκευή σε 9, Παναδυναϊκός ΟΠΑΠ Ολυμπιακός, πάντοτε στην Nova Sports 2 High Definition. Και βεβαίως την Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7.30 στο Nova Sports 1 High Definition. Μεγάλες μάχες έρχονται λοιπόν στα κανάλια Nova Sports μέσα από την Wind Vision και αυτή την εβδομάδα. Σμαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Rap and Cool δεύτερο ημίωρο. Καφεδάκι θα πιούμε με τον Κωνσταντίνο. Πίτα μπουγατσούλα στο φιλαράκι μας εκεί στο Βασίλη. Μόνο στα καντίνα pit stop. Ένα ελληνικό μόνο γιατί ο γιατρός λέει σήμερα. Μην μπλακωθείς, λέει. Όχι, σήμερα ναι, δεν. Ένα ελληνικό. Ναι. Θα πάρω όμως εγώ την μπουγατσούλα και την πίτρα κούτρα δώρο. Έτσι γιατί τα παιδιά μας θα δίνουν απλόχερα. Θα πάρουμε κούτρα και το νεράκι μαζί με τον καφέ. Και αν πάρουμε 5 καφεδάκια, ο Έκτος θα είναι δώρο για σας φίλες και φίλοι. Σε 3 σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Έτσι ακριβώς. Ο Γιωρίκας, ναι. Έστειλε ένα μήνυμα, καλημέρα λέει, cool και rap. Σαν τη φάτσα του Μπάρκα λέει όταν τρώει τον κόλ στην Τούμπα, πέρσι δεν υπάρχει λέει. Αυτός ήταν ο Χάνος λέει της χρονιάς. Όχι, εσύ ήσουν ο Χάνος που έδωσε σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν έχει άδικο, Κωνσταντίνε μου. Ναι, δεν έχει άδικο. Εσύ είσαι ο Χάνος. Ναι, ξεπέρασε και τον Κλάους λέει. Ναι. Σε πέρασε και τον Κλάους στο βλέμμα. Έτσι, γιατί μιλούσαμε νωρίτερα για βλέμματα λοιπόν, αγελαδίσια. Πάμε στα ηλίθια βλέμματα. Πάμε στα ηλίθια βλέμματα, ναι. Κωστένογλου. Κωστένογλου, ναι. Ηλίθιο βλέμμα. Ναι. Πασχάλης Τσαρούχας. Τσαρούχας. Ανόητο βλέμμα. Χάβος. Χάβος. Κλάους είπες. Κλάους. Μπάρκας όταν τρώει τον γκολ. Μπάρκας όταν τρώει τον γκολ. Ναι, να θυμηθούμε έτσι βλέμματα. Ποιος είναι ο άλλος. Ποιος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ο αυτός εδώ απίθανος, ο Πορτογάλος. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σκηνοθέτης. Τον είχα βάλει για ύποπτο φόνου ότι ήταν ο άνθρωπος με το χαρτογιακά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι βγάζει υποψήλα. Βγάζει. Βγάζει μια υποψήλα. Ναι. Είναι λίγο ύποπτος και τα λοιπά. Και το μαλλί ανέμπελο, άμα τρελαθεί. Ένα γιακάς μέσα, άλλο έξω. Ναι. Και το συμπαθώ. Γιατί είναι παραβατική συμπεριφορά. Καρτούν, είναι καρτούν. Είναι παραβατική συμπεριφορά. Έτσι, είναι ωραίο. Πρέπει να πίνει ουίσκι οπωσδήποτε. Το βράδυ λίγο πριν πάει να κοιμηθεί να χαλαρώσει. Πάει να κοιμηθεί 2-3 τα ρίχνει. Να καθαρίσει το μυαλό. Και είναι αυτή, βγάζει και μια απλησιά με το μουσι. Ξέρεις, είναι μερικοί
με το Μούση δεν του πάει. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Δηλαδή έχει μερικού, α πούμε, έχω ένα φίλο εγώ, τον Κλοπ. Στην... Ωραίο. Μουσάκι, ναι. Καθηγητή, βοηθό στο Πανεπιστήμιο. Ναι, 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 το γνώρισα, το γνώρισα τον Κλοπ. Πεδαράζει το σχέδιο. Αυτό. Α πούμε, ο Κλοπ, ο άλλο ο Κλοπ, ο κανονικό. Έχει μια βρωμιά λίγο το μουσείο. Να σε πω γιατί. Ναι, έχει μια βρωμιά. Έχει να κάνει με την ηλικία. Μεγαλώνοντας, επειδή ασπρίζουν, κάνουν. Κόκκινο τώρα το μουσείο. Ναι. Μια βρωμιά είναι. Μια βρωμιά. Ασπρίζει κιόλα. Ναι, αλλά μαξιριστεί. Αγριογέννηση. Πόρκι. Πόρκι. Αμαξιριστεί, πόρκι. Πόρκι. Εντελώς έτσι. Μα κανονικό πόρκι. Έχει και τη μύτη, την είναι στρογγυλή λίγο εδώ η μύτη. Άμα ξέρει τι πόρκι λέω. Πόρκι, κανονικό πόρκι. Θα μα τρελάρει, ρε φίλε. Είναι πόρκι, κανονικό. Θα μα τρελάρει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε. Βοήθα λίγο. Από γυναίκες, ποιες έχουν ηλίθια βλέμματα τώρα. Σπάνια θα βρει γυναίκα με ηλίθιο βλέμμα. Γυναίκες είναι τσαρπίνες, ο άντρας είναι λίγο χάνος. Ναι, γυναίκες είναι λίγο πιο σπιτώσεις. Δεν μου έρχεται και εμένα. Στείλτε μήνυμα. Βοηθήστε μας. Στείλτε μηνυματάκι. Ναι, στείλτε μηνυματάκι. Ποια γυναίκα έτσι έχει βλέμμα που σας χαλάρει, παιδί μου. Λέτε ότι είναι και αντιαισθητικό. Σε σημείο να λες ότι δεν την γουστάρω για το βλέμμα της. Ναι. Ξέρεις ποια ώρες ορισμού έχει ένα κόλλο. Ενώ είναι ωραία γυναίκα, ενώ βγάζει. Αυτό και... θέλω να με βγάλει. Η Καραμαλή που έλεγε το... τα αθλητικά. Η δικιά μας εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ώρες, ώρες εκεί που κολούσε λίγο το βλέμμα της μου βγάζει ένα. Ναι. Η Καραμαλή ενώ είναι ψηλή, έχει θεωρία σαν γυναίκα, έχει να δώσει. Αλλά... χαλάει το βλέμμα να πούμε. Ναι, ώρες, ώρες μου το βλέμμα με χαλούσε, ναι, ναι. Το βλέμμα της Καραμαλή. Τέλος πάντων, θα θυμηθούμε, θα μας θυμηθούμε τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα δικά. Ο Μανολάς να πούμε καταρχάς με τον γκολ που βάλε χθες. Να το κλείσουμε το Champions League για την ΑΕΚ. Που όλοι μιλάμε πλέον για μια ηρωική Ιταλία και ΑΕΚ έχει 0 βαθμούς. Τι έκανε η Ρώμα χθες. Κέρδισε η Ρώμα. Και έβαλε γκολ ο Μανολάς. Στημένο. Κεφάλι. Ναι, κεφάλι. Το πρώτο γκολ, ναι. Νόμιζα στημένο, ναι, ναι. Μα είχα δύο μάστρα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Το έβαλε με κόρνερ κεφαλιά ο Μανολάς, ο πρώτο δοκάρι. Είναι ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στην Ευρώπη σε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Στους αμυντικούς όμως, έτσι. Ξεπέρασε τον Τωροσίδη που είχε αυτός αρκετά γκολ. Ο Μανολάς ο οποίος τα βάζει. Ο Τωροσίδης τι είναι. Αμυντικός και ο Ναι, είχε 6 γκολ, έχει 7 πλέον ο Μανολάς. Το ξεπέρασε. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και μόνο. Μιλάμε για την τετράδα της άμυνας τώρα. Ακριβώς. Μιλάμε για δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ, στόπερ. Ακριβώς. Αυτό, μάλιστα. Εντάξει. Ο Τωροσίδης είχε 6. Ο Γκούμας και αυτός είχε 6. Ως δεξίς μπακ ο Τωροσίδης. Ναι. Ο Γκούμας ο στόπερ. Ο στόπερ. Και αυτός είχε 6 γκολ. 7 πλέον ο Μανολάς. 7 ο Μανολάς, μπράβο. Ναι, ναι, εντάξει. Μανολάς μεγάλη καριέρα. Μεγάλη καριέρα με τον Παπασταθόπουλο και περιμένω να κάνει καριέρα και το άλλο το παιδί από τα Γιάννενα. Ο Μαυροπάνος. Ο Μαυροπάνος. Ναι, στην Σιλάρισα. Ναι. Που ήταν στον Μπάς. Στο ναι. Που έπιανε τον Πρίγιο Μισκαλά. Τον έπιασε ναι. Τον Πρίγιο Μισκαλά. Λοιπόν, 10 λεπτά. Αφήνουμε Champions League να πάμε λίγο Europa League. Ναι, πάμε. Δεν θες. Θες να πάμε στον Πατριάρχη που έκανε χθες τρομπόνι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα πω. Θα τα πω να χθες σκασμένοι μας από χθες. Ο Τζούριτς, ο διαγώνιος μας δεν τραβάει. Έτσι δεν είναι ο Πέτς που περιμένουμε τουλάχιστον ξεκίνημα. Εσύ ο Κωνσταντινίδης που έλεγε ναι. Πρέπει να πάρουμε διαγώνια για όσο μας πηδήξει ο Ολυμπιακός. Αυτά που έλεγε ο Κωνσταντινίδης λες εσύ τώρα. Έλεγε στο διάλειμμα εδώ. Ναι, αλλά είμαστε σκασμένοι γιατί έχω πάρει και μηνύματα. Όχι, έλεγε, Κουλιανέλε για... Μούκα για... λέει για τον Καντιλανάφτη. Φοβόταν ναι. Τον Ολυμπιακό για, το δια... για ένα δια... Εγώ άκουσα ένα φόβο για Ολυμπιακό και ένα διαγώνιο. Τώρα από πάνω, αυτά δεν ξέρω. Ναι. Άκουσα μια κουβέντα εδώ. Έχασε πάντως τη Φραγκούρτη 0-3 για να μην λέτε ότι το προσπερνάω. Ήταν κακό σε σοπάο που μα έκανα πλάκα Γερμανοί. Εντάξει. Θα πάμε τώρα στο Europa League. Εντάξει, τι τρελαίνεστε. Θα πάμε εκεί να παίξουμε. Λοιπόν, πάμε στο Europa League το κανονικό. Πάμε στο κανονικό. Πάμε. Τύπησε ο Βιερίνια. Ναι. Όταν λες χτύπησε, πώς χτύπησε. Γλίστρισε λέει το ρεπορτάζ. Φτιά μου η Μαρίτσα γλίστρισε όταν γέρασε. Δηλαδή, ξέρει τι γίνεται. Ναι. Λέει ένα. Α, έχω τον παπά μου στο νοσοκομείο. Σε ένα γλίστρο να τραυματίσει και στου απαγωγού μύε του ισχύου αριστερά και τέτοια νοκάουτ για την αμέτρηση με τη Βίτη. Ο γέρο πάει ή από πέσιμο ή από άλλο. Ναι, 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 πρωί-πρωί. Έτσι λένε οι σοφοί πρόγονοι μα. Σοφοί, όταν ακούσει. Άστα, εδώ πατούσε εκεί βρισκόταν ο μπαμπά. Έπεσε, γλίστρεσε, έσπασε το ισχύο, πάει για θάνατο. Είναι κατά 90%. Ένα γλίτωσε μόνο. Ποιο? Έσπασε στα 94 το ισχύο. Ο Μητσοτάκης. Πήγε στα 100. Πήγε 99. Ναι. Λέω, έσπασε ισχύο στα 94. Ναι, δύσκολα είναι. Ναι, αλλά. Και μαθαίνω τι έγινε. Έγινε, λέει καλά. Μια χαρά, περδίκη. Περδίκη ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, από όσου γέρου, η γιαγιά μου έτσι πέθανε. Έπεσε, είπατε Αλτσχάιμερ, έπεσε πάτηνα. Τελείωσε η επισκληρίδια και για αντίο. Θα μάθουμε από σοβαρό είναι το θέμα με το Βιερίνια. Όχι, άλλο θέλω να πω, δεν με πιάνει. Εγώ σε έπιασα, αλλά δεν συμφωνώ γι' αυτό. Γιατί το αποφεύγει, βλέπω. Ναι, όχι, μια χαρά σε πτήμερο, δηλαδή τελείωσε ποδοσφαιρικά ο Βιερίνια. Αμπαρκίνε και λέει το ρεπορτάζ. Αφού γλίστρισε, τι να κάνουμε, ποδόσφαιρο είναι. Θα κάνει ένα τάγκ, θα γλιστρίσει. Θα πέσει κάτω. Κοίταξε να δει. Είχα ένα φίλο χοντρό, ο οποίο χορεύε ζεμπέγικο. Ο Αριστίδη. Γλίστρισε στο ζεμπέγικο. Όταν ήμασταν 23-24 χρόνια, είχαμε ένα φίλο τον Τερεπέγλου, τι είχε βρει. Αυτό τον έχω ξανακούσει τον Τερεπέγλου, σε άλλη ιστορία, ναι. Αυτό ήταν στο κόρου, είχε μια γκόμενα εκεί και τα λοιπά. Ο Τερεπέγλου. Πηγαίναμε, κάναμε λογαριασμό 6.000 ευρώ, δίναμε τα 500, τα δίνανε λίγα-λίγα μετά. Α, με δόσει. Με δόσει. Από τότε ξεκινήσαν οι δόσει, ναι. Πάει να χορέψει ο Αριστίδη.
Λέω Αριστείδη, μη. Ήθελε να κάνει. Ήταν λίγο γεματούλη. Ήθελε να κάνει κόρτε. Ναι. Σε μία κόμενα. Όχι, όχι. Αυτά τα κόρτε πληρώνουν. Μη Αριστείδη, λέω η γυλουλούδια. Μη. Λέω θα γλιστρήσει. Τον έφαγε τον Αριστείδη πριν πάει να χορέψει ο καημένο. Μη Αριστείδη, του λέω. Διερήνια έπαθε, γλίστρησε. Τι έπαθε. Γυλουλούδια κάτω του λέω. Πάω τον κάτω τον Αριστείδη. Πάει το ισχύο. Πάει το ισχύο. Δηλαδή, άμα ακούσω 33 χρονών. Φαντάζομαι κλάμα που έριξε. Φαντάζομαι γέλιο που έριξε εσύ την ώρα που έπεφτε όμω. Αυτό σε λέω. Αυτό το σκηνικό θέλω να δω. Έκλεγα. Ναι, αυτό λέω. Πρόσεχε τώρα. Άμα ακούς το ρεπορτάζ, γιατί τραυματίστηκε επειδή γλίστρησε. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Κοίτα να δεις. Επίσης κλείνει. Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές, φίλε, κάνουν τάκλινγκ, γλιστράνε. Γιατί δεν γλίστρησε στα 28 και γλίστρησε στα 33. Εντάξει, μπορεί να έχει γλιστρήσει και στα 28, ρε φίλε. Δηλαδή η Θεία Βάσο, γιατί στα 60 δεν γλίστρησε και γλίστρησε στα 80. Αυτό δεν θα σε πω, ρε φίλε. Θα μάθουμε έτσι και σε κάνω, ρε φίλε. Γλίστρησε ο Βιερίνη. Ναι, αλλά χθες που κουβεντιάζαμε για τον Βιερίνη. Τον έχετε ρημάξει ο Βιερίνη. Ναι, που έλεγε άρε τελείω. Σήμερα μάθαμε τραυματίσκου Βιερίνη και κάνουμε όλοι όχ. Κάνουμε. Φυσικά δεν κάνουμε. Με αυτό σου λέω ότι ο Βιερίνη είναι πολυτέλεια ακόμα και έτσι τώρα. Πολυτέλεια όπως το λέω, όχι απλά ένας χρήσιμος παίκτης. Κοίταξε να δεις. Ναι. Άμα αρχίζει και σκοράρει ο Ζαμπά ναι. και αρχίζει και σκοράρει και ο Ολυμπιός, δεν θα λες όχ. Ξέρεις θα λες. Αμάν να βρω ένα Βιερίνη να μαρκάρει καλύτερα πίσω. Γιατί το Βιερίνη τώρα τον εκμεταλλεύεσαι πώς. Δεν τραβάνει εξτρέμ πολύ για να σου κάνουν. Ναι, και βγαίνει από πίσω. Ο Άντα βγήκε χαφίφη να πούμε. Ναι. Βγήκε χαφίφη ο Άντα. Και λες αμάν από πίσω να έρθει να κάνει να σουτάρει, να κάνει να ράνει κτλ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Ύστερα δεν έχεις κανένα χάφ σαν το Ματουιτί να είναι χάφ και να πλαγιάζει κιόλας. Μα τα κάνει όλα, άστο. Εντάξει, Ματουιτί είναι άλογο, ρε φίλε, καθαρό ήμου, άστο. Το βάζεις χάφ και σε βγαίνει εξτρέμ, ναι. πατάει μέσα. Δεν έχεις κανένα τέτοιο χάφ. Το Βέρμπλουμ έχεις με το Σαχόφ να πούμε. Ναι, κατάλαβες θέλω να σου πω για το Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ Κάνιας λέει το ρεπορτάζ ναι. σήμερα. Θα δούμε, μπορεί να είναι και Βέρμπλουμ Σαχόφ. Θα, θα πάω με την κυστεοσκόπηση, θα βρω και έναν οφθαλμίατρο ναι. να μου δώσει κανένα αυτό για τα μάτια το βράδυ. Α, ναι. έτσι λες. Άμα παίζει ο Σάκοφ με το Βέρμπλουμ. Πάμε να δούμε λίγο τις δεκάδες. Να δούμε πώς θα κατέβει ο Πάουκ. Αναγκαστικά ενώ ο Μάτος ήταν για ξεκούραση, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύτιμο. Ας βάλει τον Κίτσιου. Τι έγινε ο Κίτσιου. Δηλαδή ο Κίτσιου τι είναι, ανάπηρο είναι ο Κίτσιου. Τι τον πήρατε τον Κίτσιου. Ο Κίτσιου δεν είναι κάσιν αποστολή. Ωραία, εγώ δέχομαι ότι ο Κίτσιου είναι ο χειρότερο. Τι τον πήρατε. Σωστά μιλάς εδώ. Εγώ λέω ότι ο Κίτσιου είναι ο χειρότερος. Σωστά τι τον πήρατε δηλαδή. Εδώ τα δίκαια και τα σωστά μαζί σου είμαι. Δεν τον πήρατε, ρε παιδάκι ναι. μου, άλλο άθεσο. Δεν τον πήρατε για βασικό, τον πήρατε να ξεκουράζει το μάτος. Backup του μάτος. Ναι, αν αυτόν που είναι να ξεκουράζει το μάτος 20 λεπτά, ένα μάτς, ένα ημίχρονο, τον έχετε εκτός αποστολής, ναι. έχετε κάνει λάθος προσέγγιση. Σωστά μιλάς. Λέω εγώ. Όχι, δεν λες εσύ, μιλάει λογική τώρα. Πάμε παρακάτω. Πολύ ορθά και πολύ σωστά το λες. Ναι. Ο μάτος ήταν να ξεκουραστεί λοιπόν. Ο μάτος είναι βραζιλιάνος πονηρός. Ναι. Δεν απεινάσει ποτέ. Ναι. Γιατί είναι πονηρός. Κάνει ο ίδιος rotation τον εαυτό. Ναι, 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 το έχει δηλώσει, ο Βιερίνια, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Λουτσέσκου. Έχω παίχτη, λέει, ο οποίος δεν τον εμπιστεύομαι γιατί τα κάνει όλα μόνος. Κάνει rotation, ξεκουράζεται, τα τραβάει επιδέζω. Αυτός είναι. Ναι, αυτός είναι. Μυαλό. Ναι, μυαλό. Ο Βιερίνια παίζει με το συνέστημα. Ναι, παίζει. Αυτό γλίστρησε. Σωστά μιλάς. Κατάλαβες. Σωστά μιλάς. Πρέπει να πούμε μπράβο όμως και στο Βιερίνια που γλίστρησε. Ναι. Γιατί δίνει τα παραπάνω. Και στο Μάτος που είναι. Αλλά για άλλο λόγο. Τον έναν, άλλο λόγο τον άλλο. Σωστά. Και ο Μάτος που είναι και ένα χρόνο πιο μεγάλο στο Βιερίνια, έτσι. Αλλά ακούς γλίστρησε και έπεσε και έσπασε το ισχύο. Δηλαδή να περιμένεις μπαμπούλα να πούμε και τέτοια. Έλα ρε Κωστή. Μπαμπούλας. Αμέσως μπαμπούλα. Μπαμπούλας ή μπαμπούλας. Ναι. Έλα ρε Κωστή τώρα μπαμπούλα. Μπαμπούλα. Λοιπόν, ναι. Μάτος αναγκαστικά μπαίνει στην ενδεκάδα. Δεν θα έπαιζε ούτως άλλως την Κυριακή γιατί το δήλωσε ο Λουτσέσκου και ο Πάουκ. Ποιος θα παίξει τώρα δεξιμπάκ. Άμα καλό ερώτημα. Δηλαδή με το παρελθόν. Ο Κίτσιου θα παίξει. Δεν έχουμε άλλο. Ο Κίτσιου θα παίξει. Τόσκα από τη μία, εφόσον θα λείπει ο Βιερίνη αν δεν προλάβει. Και ο Μάτος που είναι εκτός. Δηλαδή. Κίτσιου Τόσκα θα παίξει με τον Πανετολικό. Εσύ περιμένεις να κερδίσει εύκολα το Μακεδονικό. Το Πανετολικό. Ναι. Όχι, εύκολα να το κερδίσω, ρε Κωνσταντίνε. Αλλά θα μου πεις με ένα 99 μπόι ο Δέλλας. Ναι. Πού να βρει μυαλό να κλείσει τα μπακ. Τέλος πάντων. Θα το κερδίσω, Κουτσάστραβα. Άσο Πανετολικό. Τώρα έχουμε σήμερα ένα σημαντικό μαζ. Αν δεν τα καταφέρω, το σημαντικό είναι να χάσει σήμερα. Όχι, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Εδώ έχουμε διαφωνία. Γιατί αυτή η βλαχοϊστορία. Ότι θα πάω στην Ευρώπη, μου λέγε και άλλοι βλαχοπαοξού. Ποιος? Οι φίλοι μας εδώ. Α, η Σμαράγδα, το κορίτσι μας. Θα πάω στην Ευρώπη. Πρέπει να πας στο Κορδελιό, θες δύο ταξί, θα καθίσεις στον δρόμο. Τι Ευρώπη θέλεις να πούμε. Όχι, όχι, μια χαρά το θέλει. Καλά, σε είπε Σμαράγδα. Θέλω την Ευρώπη. Τι έχει κάνει. Δεν μπορώ να περάσω τη Βίτη και την Πάντε Μπόριζο. Άνετα. Ωραία, να την περάσω. Λόγο. Τι για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, για να γλιστράει ο Βιερίνια. Για να γυαλίσω καλύτερα τη βιτρίνα μου. Άκου να δεις τη βιτρίνα. Να γυαλίσω καλύτερα τη βιτρίνα μου. Για αυτά τα μάστρο. Πόσα χρόνια έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. 34-35 35 χρόνια έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Και γλίστρησε ο Βιερίνια και κουράζει το μάτος. Ναι. Λοιπόν, άμα χάσεις από τη Βίτη, τι είμαι αμαξιά, έχεις γκολφ, έχεις καρικόρνα.
Έχω κάνει τον γύρο του Αϊθαράπη με κορνάροντας ότι χάσατε ναι. Και πάτε σου σίγουρα για πρωτάθλημα. Ρε πάνε το μυαλό σου 10 πόντους πιο πέρα. Ρε μαζί σου είσαι διάβολος, αυτό το, ναι. Διάβολος με 4 κέρατα είσαι. Ναι, πανέξυπνο. Μαζί σου είμαι εγώ σε αυτό το κομμάτι. Είσαι, αλλά εγώ θέλω και. Εσύ δεν είσαι τώρα κανένα. Θέλω και βιτρίνα. Θες και βιτρίνα. Θέλω και βιτρίνα. Όμως γιατί. Θέλω βιτρίνα. Γιατί έχεις ανάγκη από λεφτά να βάλεις στο ταμείο. Όχι. Θέλω να προβάλλω το προϊόν μου. Έχω λέω Ζαμπά. Έχω Λιμιό. Δείτε τους. Δείτε τους. Έχω παίχτες. Έχω Πέλκα. Γιατί να τους δεις. Άσε να παίξουν κάνα δύο χρόνια. Έχω Πασχαλάκι. Έχω 4-5 παίχτες που είναι για να τους βγάλω. Ορίστε. Ναι. Δείτε τι έχω εγώ, ΠΑΟΚ. Κράτα τον κορμό σου. Άσε το τις βλάχες. Ναι. Κράτα, πάρεις το πρωτάθλημα φέτος. Θα πάρεις τη Βίτη. Πας στην Ουγγαρία, πας σε κάνα μπάρ εκεί πέρα. Όχι, όχι, μη, είναι επικίνδυνα εκεί. Θα σας απαγάγει κανένα σούγκρο. Ευτυχώς ο Ζαΐρης δεν πάει σε τέτοια μαγαζιά και είναι ωραίος. Πάει σε πατσατζίδικα, γυράδικα. Τους μάγκες κάτω του στην Άπολη, στο Κορδελιό, δεξιά, στην Τούμπα αριστερά. Μην πας στην Ουγγαρία. Χειρότερα και από Κορδελιό και από που μπορεί να φανταστεί. Αν κάνει σεξ. Δεν θα πάει σε μαγαζιά που το σανσέρ είναι και πόρτα. Άμα θέλετε να κάνετε σεξ, ναι, ναι. Θα πείτε το. Προσέξτε τα μαγαζιά που πάτε. Θα δώσετε 20 ευρώ τη ρεσεψιόν 30, ναι. Αντί να πληρώσετε κανένα 500 σας δαγκώσουν οι μπράβοι. Έτσι. Πάρτε και ένα 100 την Ουγγαρέζα και έχει ωραίες γκόμενες εκεί. Άλογα. Θα τη βγάλετε με ένα 150. Α, πάτε στο μπαρ και πιείτε δύο ποτά, σας θα χρεώσουν καλά μάξι να πούμε. Και εκεί δεν έχει. Εκεί ναι. Εκεί στο πεζούλι μετά σε βλέπουν. Εκεί η Σουλτάν Μερεμέτ έχει εκεί. Είναι πολύ περίεργη φάρα η Μαγιάρη. Να ξέρεις. Είναι ένα mix grill περίεργο. Κολοφάρα είναι. Πολύ. Πολύ, πολύ περίεργα. Κολοφάρα. Ας μπορεί να σε κλέψουν με χίλιους τρόπους και μπροστά στα μάτια σου. Λέει, εγώ θα σε κλέψω. Κάνα σεμινάρια στην. Ναι. Κάνα Έλληνα να του κάνει σεμινάρια. Κανονικά. Έχουν πάρει μάστερ όμως αυτοί. Ναι. Είναι και άλλοι φάρα σωματοδημοϊκά. Είναι πολύ δυνατότεροι από εμάς. Το λόγο να το θυμάσαι. Είναι γομάρια, είναι κτίνη, να ξέρει. Και πίνουν σαν τα βόδια. Και πίνουν σαν τα βόδια και ρεύονται σαν τα βόδια. Και γενικώ συμπεριφέρει. Τι έχω κοιτάξει καμιά Ουγγαρέζα στα μάτια ενώ περνά. Σε τσαλάκουσαν και σε πέταξε τον κάδο. Είναι επικίνδυνη. Έτσι. Ναι. Να δώσουμε δεκάδα. Ναι. Δώσαμε και χρήσεις οδηγίας στους όσους θα πάνε απάνω, έτσι. Στο... Ναι, μην πάτε σε μπαρ που έχει ασανσέρ. Ασανσέρ, μακριά. Γιατί αν πάτε στο μπαρ με τα ασανσέρ, θα πληρώσετε την πύρα 100 ευρώ. Και εκεί μαγκές δεν έχει. Όχι, δεν έχει μαγκές. Πληρώνεις και φεύγεις. Θα πάω εκεί και να έρθουν οι δικοί μου και να βοηθήσουν. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν βοηθάει κανένας. Άλλα... Είναι κλειστά τα πάντα όλα από το ασανσέρ, άμα θες πώς θα φύγεις. Άμα δεις τον μπαρ ότι έχει ασανσέρ, φύγε. Το λέω εγώ, το ξέρεις. Γελάει που γελάς. Ναι ρε φίλε, να μην γελάσεις. Για λέγε. Λοιπόν, Τόσκα, Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος, αναγκαστικά. Πολύ καλή τετράδα και καλός ο goalkeeper, πολύ καλή. Εξαίρετος ο goalkeeper. Εξαίρετος. Κάνιας, Βέρμπλουμ. Α, εδώ με χαλάει. Σε χαλάει ποιος, ο Κάνιας ή ο Βέρμπλουμ. Και οι δυο. Και οι δυο σε χαλάνε. Με χαλάνε. Πάμε παρακάτω. Ζαμπάς μία μπάντα. Λιμιός είναι άλλη μπάντα. Ναι. Ελκαντουρί λέει το ρεπορτάζ πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Έτσι, αυτή είναι η δεκάδα. Αυτή είναι η σωστή δεκάδα. Δεν θες Πέλκα. Όχι. Θες Ελκαντουρί. Θέλει Ανάσης ο Πέλκας. Τον Πέλκα τον κρατάει γιατί με τον Πανετολικό σου λέει: εγώ θέλω και μπουκαδόρο ένα κλειστό τύπο. Χώρο, θα έχω κλειστό. Ναι. Αν μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, για τους Μαγιάρους δεν σχολιάζουμε κάτι. Ναι. Τετράδα παίζουνε. Αυτοί παίζουν τετράδα, παίζουν ένα καθαρό ήμο 4-3-3 όπως σου είπα. Ένα σκόπτης, δύο οχτάρια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εκεί σε φοβάμαι λίγο. Πού με φοβάσαι? Στα οχτάρια αυτών και στον κόφτη. Εκεί. Στον Πάτκαϊ, που είναι και το αστέρι της ομάδας. Αλλού δεν σε φοβάμαι. Ναι, ο Πάτκαϊ, ο οποίος έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν σε φοβάμαι αλλού. Ναι. Δηλαδή αυτή η εντεκάδα, λες τι ωραία εντεκάδα. Αυτοί οι δύο στο κέντρο με χαλάνε τη διάθεση να πούμε. Σε χάλασαν. Λες τι ωραία εντεκάδα. Κάνες και Βέρμπλουμ. Και ο Τόσκα δεν είναι κακός. Δύο ωραίο center back, τερματάρα, ωραία κτλ. Εξτρέμ, ωραίο. Center four, ωραίος. Ο Καντουρί με χαλάει λίγο. Αυτό σήμερα με χαλάει λίγο. Ναι, αυτό το είπα. Αυτό ο άξονα σου είναι, μυρίζει πτωματίλα να πούμε. Πτωματίλα. Ο Κάνες και ο Βέρμπλουμ. Ναι, δεν μπορώ να πούμε. Θέλω να δω το Βέρμπλουμ λίγο σήμερα ξανά. Ναι. Γιατί έκανα πολύ καλό. Τι ωραίο το match. 8 παρα 5. Ζάχαρη. 8 παρα 5. Ζαήρη Πετροτό έχουμε εκεί. Δεν χάνονται. Εμάς δεν μας αφήνουν να πάμε. Ναι. Κωνσταντίνε, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Δεν θα τα κάνεις τα παράπονα στον αέρα. Όχι. Όχι. Όχι, δεν θα δε θα φάω σούπα γκούλα. Γκούλας δεν θα φάω, αλλά έχουμε πάει 10 φορές που θα πέσουμε. Δεν βαριέσαι. Έχει φάει ο Ζαΐρης καμιά τριανταριά σούπες γκούλα. Ο Ζαΐρης, ναι. Βλέπω τα αποσταρίσματά του, είναι όλα έξω από μαγαζιά φαγόσιμα. Θες ντόνατς, γκούλας, λαχανικά. Μετά τον τελικό ναι. Κυπέλλου. Ναι. Λέει, έχω ένα ωραίο. Μετά που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0. Είμαστε μια ομάδα, εγώ. Ο Πετροτός, ο Ζαΐρης, ο Πόκο Λόκο, εγώ που ήμουν, ο αδερφός γιατί... του Ζαΐρη, το κτίνος, ναι. Ένα κομμαράκι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ ήσουνα. Πώς δεν ήμουν, πού πήγα μετά το βράδυ εγώ. Εσύ πήγες αλλού. Α, πήγα με αεροπλάνο εγώ, άσε, ναι, σωστά, ναι. Τώρα τα έφαγα. Μας κέρασε ο Ανδρώνης από τη χαρά του. Ναι. Εγώ ήμουν με τον Πιλάρα και με τον Παύλο και γυρίσαμε την άλλη μέρα με αεροπλάνο. Λέει, πάρτε και αυτά από μένα, πήγε πάρει το κύπελλο. Ναι. Γελούσα και τα μουστάκια του. Και μας λέει ο Ζαΐρης, έχει ένα κεμπαπάδικο, λέει. Όχι, θα είναι μανούλα. Στην Κηφισιά. Μανούλα. Πάμε στον κεμπαπάδικο. Ναι, ναι. Πάμε, παραγγέλνουμε, ποκολό κτλ. Βλέπω έναν εγώ, μιλάει στο κινητό. Λέω, Ζαΐρη,
Αυτή η κουφάλα, λέω, μήπως είναι έξις. Και πάρει τηλέφωνο και μας έρνει καμιά πενταριά και έχουμε θέματα εδώ πέρα. Πήγες κατευθείαν στο ψητό, εσύ. Λέει, τι θα κάνω. Σηκώνομαι. Λέω, φίλε, που παίρνει τηλέφωνο. Λέει, πού παίρνει τηλέφωνο. Λέει, όχι, λέει, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη. Τον είδα για ύποπτο εγώ. Εσύ όλου του ύποπτου του βλέπει αγγλικά. Θα μα τη στήσουν τώρα. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Για αρθεί η original εδώ και τα λοιπά. Που έρθουν το Ζαΐρι και τα λοιπά. Δηλαδή. Φίλε, πω ήταν οι αξίδε πέρσι ναι. Μετά το 2-0 δεν είχαν όρεξη για τίποτα. Ναι, εντάξει, πήγαμε λέμε, εκεί, του πήραμε το κύπο, παίξαμε την μπαλάρα, δεν είχαν όρεξη. Ναι, δεν είχαν όρεξη, αλλά εμεί ήμασταν πέντε. Φύλαγε τα ρούχα σου. Βόδια ήταν, δηλαδή ο αδερφό του Ζαΐρι. Είναι δυνατό παιδί. Είναι δυνατό παιδί ο αδερφό Ζαΐρι. Ο Ζαΐρι με τον όγκο παρεσέρι. Θα τον βάλουμε εκεί να πούμε. Μαξιλάρι. Ωραία και τα λοιπά. Εγώ την Κολόγκο έχει μαλώσει με αγρίνα. Με την γρηγοράδα. Καλή πεντάδα ήσασταν. Καλή πεντάδα ότι ναι. Μαζέψω τα γρήγορα εγώ. Ναι. Και τα λοιπά. Αλλά λέω. Αυτός λέω. Ήποπτος. Ήποπτος. Λέει ο Ζαΐρης, ήποπτος είναι. Πώς θα το ρωτήσουμε. Έχουμε και τάκτ. Ναι. Άσε λέω θα πάω εγώ που δεν που έχω τάκτ γενικότερα. Φίλε, ναι. Πού τηλεφωνείς, γεια σου, καλά είσαι. Λέω, ναι, ναι, λέει, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη. Καλό το κεμπάπ. Φάγαμε σαν τα βόδια. Σαν τα βόδια. Και άμα είναι και κουτρόπουλος. Σαν τα βόδια. Ψηρήσαμε και τον Ανδρώνη. Ε, ναι, ρε φίλε, εντάξει. Όχι, δεν ψηρήσετε. Μόνο του. Πάρτε γιατί πήραμε κύπελο. Πριν κλείσουμε πάω και την ωραία σου δουλειά, είχαμε και μια δουλειά αυτά. Πολύ. Σ' αρέσουν. Τρελαίνομαι για ιστορίες μέσα από τη ζωή, για... είναι το καλύτερό μου. Ναι. Λοιπόν, και ούτσα ως από τα ταξίδια τις ιστορίες θυμόμαστε μετά. Τι θυμάσαι. Και τα γκολ, αλλά το suspense. Το suspense. Λουτσέσκου είπε θέλουμε πρωτάθλημα σαν τρελή, αλλά ο Λουτσέσκου μίλησε για Χατσερίδη σε ερώτηση που έκανε ο Ζαΐρης. Μ' άρεσε. Ποιος. Και οι δύο. Και ο Ζαΐρης και ο Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου σ' άρεσε. Ουσιαστικά τι είπε για τον Χατσερίδη για να ξεμπερδεύουμε το θέμα. Για πέστα. Τι είπε ουσιαστικά. Yeah. Είπε μάγκες, εγώ έχω λέει ένα καταπληκτικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Καλά κάνει και παραπονιέται λέει ο Χατσερίδη. Το στα... ναι. Καλά κάνει και παραπονιέται, θα το έκαναν όλοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να αλλάξω λέει, την ομάδα μου λέει, επειδή ο άλλος είναι πανάκριβος. Δηλαδή, για κάνουμε τώρα. Δηλαδή εγώ δεν ναι. Θα βάλω με χαρτάκι. Έτσι τον Μπάσα από σ' άρεσε, σ' άρεσε να βγει ο Λουτσέσκου. Και μετά να βγει ο Κοντός και να πει ότι εσύ φταίς. Ναι. Γιατί εγώ μεγάλωσα στη Ρουμανία. Ναι. Και ξέρω τα κόλπα. Ξέρω νίκη, νίκη, ναι. Νίκη. Άμα έχω νίκη ήττα, ήττα, έχω μπούλο. Εκεί λοιπόν μετράει όχι η γνώση του προπονητή, αλλά η προσωπικότητα. Ναι. Και ο Λουτσέσκου δείχνει να έχει μπει καλά στο πετσί της ομάδας. Σου λέει μάγκες, εγώ την ομάδα δεν την πειράζω. Χατσερίδη είναι λογικό λέει να μην παίζει. Προσέχει την άμυνά του πολύ ναι. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Είναι λίγο συντηρητικός μπροστά. Βάζω χαφ, βγάζω χαφ, βάζω φορ, βγάζω φορ. Δεν μπλέκεται όχι. Με αυτά. Αλλά σου λέει σε καλό του βγαίνει. Γιατί να το χαλάσω, να τον μπερδέψω κάτι το οποίο προχωράει. Εσύ να το χαλάγες. Όχι. 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 Δεν πάει να κάνει και 5 εκατομμύρια ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι. Άρα ουσιαστικά εγώ έτσι το κατάλαβα είναι παιδιά, αν θέλετε το Δεκέμβρη. Βάλτε το σε ένα ωραίο κουτί, στείλτε το στο αεροδρόμιο Μακεδονία και καρφίτσα να πάει η Ουκρανία εκεί. Και με μετράτε σαν ναι, αριθμό ναι. Και με φέρετε το Χατζερίδη, πάρτε το Χατζερίδη στο Μακεδονία Παλάζα πλένει τα πιάτα. Ναι, δεν ξέρω τι θα το κάνω, δεν βρείτε του μια σχολεία. Εγώ πάντως στόπερ δεν τον βάζω. Μαζί του. Ναι, ναι. Λοιπόν, το δίδυμο των αιωνίων αντιπάλων αυτήν την εβδομάδα θα τα δώσει όλα στα κανάλια Nova Sports από τη Wind Vision. Μέσα σε τρεις μέρες θα συναντηθούν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αύριο Παρασκευή σε 9 στο Nova Sports 2 High Definition έχουμε Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό. Την Κυριακή στις 7.30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο Nova Sports 1 High Definition Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League. Μεγάλες μάχες λοιπόν στα κανάλια της Nova Sports μέσα από τη Wind Vision και αυτή την εβδομάδα. Πήγαμε στην δεύτερη ώρα, αλλά πρώτιστα θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και με τα θέματα του Άρη, με τους προπονητές που ακούγονται. Τελευταίο ημίωρο θα έχουμε και γραμμές βεβαίως μαζί σας. Θα πιάσουμε λίγο και τα σημερινά παιχνίδια του Europa League και στοιχηματικά πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για καφεδάκι, για φαγητό, για αναψυκτικά, για τσιγάρα, για ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας φίλες και φίλοι, όλα θα τα βρείτε σε ένα σημείο, στην καντίνα Pit Stop, όλα με ένα stop. Με το χαρακτηριστικό Κωνσταντίνε μου. Κόκκινο αμαξάκι. Έτσι, έτσι. Ένα τέτοιο δεν βγάζουνε. Ναι. Δίθυρο χειρά. Να γουστάρεις, ε. Είχαμε ένα άμπαρθο το πιάγκι δίθυρα. Τα πού το βγαίναν δίθυρα. Παλιά βγάζα πιο όμορφα πιο αυτοκίνητα. Πολλά... Όμορφα αυτοκίνητα, ωραία φανάρια, οι μάχες, οι μαζεμένα αυτοκίνητα. Γενικώς το δίθυρο είναι πιο όμορφο. Κάτι φακλάνες αυτοκίνητα. Κάτι... Μαούνες. Μαούνες. Πά να βγει στο στενό τη μούρη, βγαίνει άλλο σου λέει που πα, φίλε, η μούρη είναι μεγάλη. Τι να κάνω, ναι, Κωνσταντίνε μου, εδώ τώρα σε νιώθω, σε κατάλαβα τώρα. Άντε μικρά αυτοκίνητα μες στην πόλη να έχουν λίγα άλογα κάτι για ταξίδι. Μ' αρέσεις. Πάμε. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Φτιάξτε λοιπόν. Όμορφα αυτοκίνητα. Καντίνα Pit Stop. Κόκκινο χαρακτηριστικό το αυτοκινητάκι σας. Περιμένω και τα παιδιά. Τα κορίτσια για την ακρίβεια να σας υποδεχτούν. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος. Πόντου 56 Λαχανογορά.
και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Έτσι. Μπήκαμε δεύτερη ωρίτσα, ανοίξουμε και γραμμούλες. Σιγά σιγά, γιατί εγώ μέχρι τις μισή είμαι. Ναι, θα είσαι μέχρι περιλάβω... Μετά ο... Εντάξει, μη μασάς, το έχεις ξανακάνει μου, ρε. Εντάξει, βάζεις ξανακα... το πουλί ξυλοκαΐνη, βάζεις. Ξυλοκαΐνη, πρωί πρωί δίνεις τώρα εικόνες, Λοιπόν, 90-90-90, να κουβεντιάσουμε τα του ΠΑΟΚ, τα του Βιερίνια. Τι Βιερίνια. Τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Η θεία Μαρίτσα που... Άντε, έπεσε κάτω και έφυγε στο ισχύο. Την ΑΕΚ η οποία έπεσε με ψηλά το κεφάλι, αλλά βαθμό ακόμα δεν έχει πάρει, να τα λέμε και αυτά. Πολύ καλός ο Ουζουνίδης. Ναι. Ατομικά έχασε τα δύο γκολ, δηλαδή ήταν ένα-δυο ατομικά λάθη. Ναι. Δηλαδή η προσέγγιση της ΑΕΚ ήταν σωστή και τίμησε ας πούμε και την ιστορία της. Δεν πάω να παίξω ξέφραγο αμπέλι. Σωστά. Μια έτσι. Χαρά κατέβηκε η ΑΕΚ. Τον Άρη, για τον οποίο δεν σχολιάσαμε πράγματα γιατί πιάσαμε το Champions League, εκεί όπου μπήκε στο κάδρο και ο Κρίσιας Ενωδανός, ο οποίος προτάθηκε για να είναι ο αντικαταστάτης του Ερέρα. Τρίχες. Ένας προπονητής που ακούστηκε κάποτε και για ΠΑΟΚ. Ναι. Πέρασε από Κύπρο, δεν πολύ ακούμπησε. Εντάξει, στη Λίντζ ήταν. Ναι, σωστά, ήταν στη Λίντζ, αλλά εκεί δεν πήγε καλά. Δεν το φάγαμε εμείς. Γιατί εγώ παρακολουθώ λίγο Λίντζ γιατί γουστάρω. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. 90-90-90. Τώρα εγώ. Από τον Παντελίδη έμαθες τίποτα. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει, έτσι. Ναι. Δεν φεύγει. Δεν το διώχνουν. Δεν το διώχνουν. Δεν το διώχνουν. Άρα δυσκολεύει το θέμα με τον Παντελίδη. Είναι σαν να είναι ο άλλος να πούμε να έχει γκόμενα. Ναι. Να περιμένει να το διώξει η γυναίκα του και η γυναίκα του να λέει δεν σε διώχνουν. Δεν σε διώχνουν, σε θέλω εδώ. Σε θέλω εδώ. Θα σε τυρανά. Αυτό είναι ο Παντελίδης. Ναι. Πάμε καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Λοιπόν. Καλό σου παιδί. Πες μου για ηλίθιο βλέμμα γυναίκα. Σωστά και ηλίθιο βλέμμα περιμένουμε. Λοιπόν, όχι, μου στείλε ο Βαρδάκης για Μητσοτάκη, Κυριάκο και την αδερφή του την τώρα. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει ηλίθιο βλέμμα. Όχι, όχι. Αυτή που είπε ο Νικόλας. Γενικά είναι. Ναι. Αυτή που είπε ο Νικόλας, αυτή η Καραμαλή, είχε, δεν είχε βλέμμα. Είχε ένα βλέμμα χανόσουμε κάποιες μία, είχε λιβάδια μέσα. Ναι. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Αυτό που είπατε σωστό, προσέξτε προς τους φίλους του ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία γιατί πρόκειται περί βαριά του γάνια. Είναι. Δηλαδή μαγκές. Ταβερνόξυλο είναι... θα φάτε. Μην κάνετε. Πάτε σε κανένα εστιατόριο όπως είναι εδώ. Είναι επικίνδυνη σου λέω. Ακού εδώ. Πας σε κανένα εστιατόριο και πεις στον ταβερνιάρι σε πλακώνω γιατί είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχει τέτοια γη. Όχι, όχι. Και αυτό που είπε ο Κωστές, ούτε σκάλες ούτε ασανσέρ. Να, να βγαίνετε γρήγορα από την εισόδο. Η πόρτα να μπορεί να κάνει σπριντ. Τα έχουμε πάθει εμείς αυτά. Τα έχουμε πάθει. Σαραντάρια, εξιντάρια γρήγορα θέλει εκεί πέρα. Σπάει. Εγώ φίλε, εγώ στη ζωή μου και το καλοκαίρι μου λέει γιατί δεν φοράς παντόφλες. Φορά με ορμήξει κανένα να με πλακώσει. Όχι, το έπεισε εσύ πρώτη φορά. Εγώ δεν το είχα κατά νου ποτέ έτσι. Άντε πες ότι θέλω να πλακωθώ ή μετά να φύγω. Πετάς παντόφλες και στις υπόλοιπες. Άγιε, εγώ μέσα τα ποδάρια μου. Ναι, εντάξει, οκ. Κώστα, έκανα ένα λάθος μυαλό στην Ουγγαρία. Τρώω ένα ψάρωμα. Νόμιζα ότι μπήκα σε άλλο μαγαζί και μπήκα σε άλλο μαγαζί. Έχει ύποπτα μέρη, ναι. Κόντεψα να πάθω ακράτεια γιατί μου ήρθαν τέσσερις. Με το που τους είδα μου χάθηκε το φως, χάθηκαν οι λάμπες, χάθηκαν όλα. Σε καταλαβαίνω! Και δεν είναι τις διαλεκτικές, πρόσεξε, είναι ντουγάνια σε μιλάω. Είναι βαριά ντουγάνια, δεν μπορείς να συνονιθείς μαζί. Δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις φίλε, πέφτει ο Πέλκης κατευθείαν, δεν έχει να μιλήσει μαζί τους. Και ένα τελευταίο Νίκο, τι έγινε χθες ο Πατριάρχης, η συμφωνία Τσίπρα σας επηρέασε. Μας επηρέασε η συμφωνία, ναι, η συμφωνία. Εκεί είχαμε το θέμα μας. Και λέμε τώρα συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα και είμαστε Πατριάρχης, τι ρόλο βαράμε. Σας έπιασε το εκκλησιαστικό Νικόλα. Άστα να πάνε, έχω σκάσει από χθες, έχω σκάσει αδερφούλες. Τα βρήκε η εκκλησία με τους κομμουνιστές, μια χαρά, κανονική μισθή, δεν θα είναι δημόσιοι. Τον όρμησα τον Πάτερ. Ναι, καλά, εσύ γιατί λέω, δεν θες και πολύ. Αγνώμονα μου σάτε, λέω, τα βρήκατε με τους κομμουνιστάς και τους βρίζετε, ντροπή σας λέω. Έτσι τελείωσε εκεί πέρα η ιστορία. Πασοκολαμπάδες έπρεπε να τους πεις, με τις πασοκολαμπάδες. Πότε ρε κάνετε τους λέω, επανάσταση, ο ταπεινούσε ο λαός, τα βρίσκατε με την εκάστοτε εξουσία. Πάτερ, πάτερ μην τον ακούτε, είναι τρελός. Πάμε επόμενη γραμμή, μη πάτερ. Καλημέρα, πάντως ο φίλος μας, ο Πασόκος, ο αδερφούλης, επιβεβαίωσε αυτά που λέγαμε εκτός αέρα μαζί. Έτσι για τους Μαγιάρους, λέω είναι άλλη ράτσα. Πάμε καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, πιο ελίθιο βλέμμα το έχει η Βάσκο Παπανδρέου. Ναι, δεν είναι βουλευτήνα τώρα. Είχε λίγο ανέστη βλάχου βλέμμα κι αυτή. Ναι. Όρτσα το ένα μάτι πήγαινε, ναι. Μπράβο ρε, το θυμήθηκε. Ρε τι πνεύμα έχει. Σε όλους τους άγγελους, τους Γαβρίλιες, Γαβριέλες, Σταμάτηδες, Μουσάλιδες. Ο πατέρας μου σήμερα. Να το χαίρεσαι ρε εσύ Άλεξ. Να το χαίρεσαι. Έχεις πολύ πράγμα, έτσι. Πολύ έχω πράγμα. Πολύ πράγμα. Και άγγελους, γιατί ο παππούς μου άλλασε, ο πατέρας μου είναι άγγελος. Α, γι' αυτό σηκώθηκες νωρίς σήμερα, να πάρεις τηλέφωνο. Αλέξανδρο, ναι. Το παππού μου είναι Αλέξανδρο, τη μάνα μου.
χρόνια πολλά και σε εκείνους τα ξαδέρφια μου στην Κόκκατο. Και θέλω να πω, επίσης, αυτό που λες. Ναι. Θα τα πούμε, πώς θα τα πούμε τώρα. Α, το βράδυ με το Βίτι Πάουκ. Ναι, Βίτι Πάουκ. Αν δεν με βρουν βρικόλικα θα σε κεράσω ένα καφέ. Τίποτα δεν σε βρουν, μην ακούμε. Θα σε κεράσω, θα ανοιχτώ. Γεια σου ρε Άλεξ. Το πιο ηλίθιο βλέμμα ο φίλος μου Αντώνης, να είσαι καλά ρε Αντώνη. Σε γυναίκα. Σε άντρα, ever, ο Ζουνίνιο της Λιών. Καλημέρα. Που βαρούσε τα φάλ, θυμάσαι που έκανε αυτό το. Ναι. Α, κοιτούσε, έπαιρνε φορά, μπαπ το παστέλωνε μέσα. Ναι. Ο Μπερναμπουκάνου ο Ζουνίνιο. Έχει, όχι ο Ζουνίνιο τη Βαζιλία. Ξέρω. Ναι, και όσο που τα πήγαινε τηλεκατευθυνόμενα τα φάλ. Το βλέμμα. Είχε ηλίθιο βλέμμα, ναι. Πιο ηλίθιο από του Πασχάλη Τσαρούχα. Εκεί μαζί, μαζί. Ναι. Παίζανε μπαλίτσα μαζί. Αλλά δεν έλεγε τώρα αυτό θα μου βάλει γκολ και όμως το έβαζε, ρε φίλε. Πάμε καλημέρα να δούμε και ηλίθια βλέμματα μια που τα έβαλε στο κάδρο ο Κωστής. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Καλώς ήρθατε. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Μ' ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα, Ραθήνα, Παοκάρα. Έλα ρε Ραθήνα, έλα ρε αγόρι μου, τι λέει. Τι κάνε, καλά είσαι, καλημέρα τον Κώστα. Καλέ τις εντάσεις να έχει να του πάνε όλα καλά. Γεια σου φίλε. Όλα καλά θα του πάνε, εντάξει. Όλα θα του πάνε καλά. Άκου τι θα σου πω. Θα σου πω ένα σημάδι που είχε ο αγώνας το σημερινό το βράδυ. Ναι. Ο Βιερίνη αν θυμάστε τη Βασιλεία τραυματίστηκε στην προθέρμανση. Και ναι. Ήρθαμε τρία. Οπότε το σημάδι είναι μαζί μας απόψε. Ωραίος ο φίλος μου ο Παύσης από την Αθήνα. Πόσες φορές φέτος τραυματίστηκε ο Βιερίνη. Αρκετές. Αλλά μικρές. Μικρές. Ναι. Μικρή τραυματισμή, επανήλθα αμέσως. Μικρά εγκεφαλικά πάθηκε και η γιά μου και τι πράγμα είναι. Μικρά. Και εγώ να το τραυματίστηκε. Για αυτό το λόγο. Γιατί λέω. Λίγο να είναι και σημάδι αυτό με τον αγώνα και θα πάμε πολύ καλά επάνω. Δεν μου λες φίλε Παοξή, γιατί εδώ έχω. Εγώ δικαιώνομαι μερικούς μήνες μετά. Είπα για Βιερίνια, το παιδί να το σκάσετε. Είπα για την ΑΕΚ. Θα σκάσει, θα κάνει να ράνει. Δηλαδή έρχονται τα λόγια μου 5-6 μήνες πιο αργά. Αυτό το είναι. Καλό είναι για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ωραία, αυτό τον έχει ξεζουμίσει. Το ξεζούμισαν. Το ξεζούμισαν. Δεν μου λες, Παοξή, θες και πορεία στην Ευρώπη συνάμα. Γιατί εδώ είχαμε μια μικρή διαφωνία. Η λογική λέει αυτό που συζητάει ο Κωστής. Να μην ασχοληθούμε με Ευρώπη, αλλά εγώ θέλω και λεζάντα λίγο. Τι να κάνω, μην λεζαντιάζει. Νίκο, εδώ μαζί σου, άκουσε με. Είναι καλό η ομάδα να προμηθεί και στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι, να πω κάτι και δεν με χαλάει να σου πω για να μην πάω καλά τώρα και να αυτό είναι. Δεν τρελαίνουμε. Θέλω τον τάπ, θέλω να σκύψω. Θα χαλαστώ δύο ώρες εκείνη την ώρα. Ζω το λεκανοπέδιο και πρόκειται να γίνει. Να σου πω και κάτι ωραίο. Πάω ξύλο, σου πω και κάτι ωραίο. Μόνο. Δηλαδή άμα χάσει και από τη βίδα. Κάτσε λίγο, περίμενε γιατί δεν ακούει. Έλα, πάω ξύλο. Έλα. Να, Κωστή, έλα Κωστή, γιατί δεν ακούσασαν. Λέω, πες ότι χάρη από τη βίδα. Ναι, χάνω. Ούτε καζούρα δεν θα σε κάνουν. Θα με κάνουνε! Πού πήγες! Θα με κάνουνε! Πώς έχασα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ευτυχώς! Άκουσε με την αφού, δεν ξέρω αν θα μπορώ να προσθέσω. Θα με πούνε απ' τη Βίτη! Την Κυριακή θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα πάω με το λίγο θα είμαι στο γήπεδο. Δεν ξέρω, Μαρμίτα, δουλεύει μήπως έχω να σε δω από κοντά, να σε γνωρίσω από κοντά. Θα έρθεις Μαρμίτα. Θα έρθεις, εκεί είναι ο Κωστής. Όλη την Κυριακή βλέπει πολύ μπάλα. Να ρωτήσω κάτι. Όποιον ρωτήσω στη Δούκα στο γήπεδο θα μου πούνε η Μαρμίτα να έρθω να σε βρω. Ναι, βρε, από κάτω είναι. Είναι στα 50 μέτρα κάτω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι δίπλα. Έρχεται μια φορά το μήνα γύρω 4. Εγώ από την Τριανδρία, ενώ από την Τριανδρία δεν γνωρίζω προς τα εκεί. Γι' αυτό λέει, εντάξει που είναι. Να σε καλά, Παοξάκη. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Παοξάκη από Ραφίνα, ναι. Σήμερα τους φιλάδους τους συνοδεύουν και μπάτσι, να πούμε, να ξέρεις. Ναι. Της αθλητικής βίας δύο. Ναι. Ναι, οι δύο αρχίμπατσοι της αθλητικής βίας είναι οι πιο δυνατοί. Με πολιτικά είναι, με πολιτικά είναι. Έχεις δει κανένας αθλητικής βίας με... δεν ξέρω ρε φίλε. Τα ξέρω εγώ. Α, τα ξέρεις. Εγώ δεν ασχολούμαι αυτά με βίες, μπάτσι, αστυνομικούς, δεν είναι μακριά. Είμαι φιλήσιμος άνθρωπος. Ζεις σε μια χώρα, σε μια πόλη. Είμαι φιλήσιμος. Με ένα μέσο το οποίο είναι μπουκαδόρικο και τα λοιπά και σαν το κόκκινο και εσύ δεν ασχολούμαι με τη βία. Όχι. Αφού του κάνω το κεφάλι. Όχι, δεν ασχολούμαι προσωπικά με τη βία. Α. Προσωπικά. Εγώ είμαι κατά της βίας γενικότερα. Εσύ γουστάρεις, θες. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Και τη λεκτική βία μου αρέσει και η βία. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Εσείς βέβαια. Τα ακόμα γυρνάω τι είπες Κωστή για την Παπαδρέου, τι το βλέπανε. Τι είπες για το βλέμμα της Παπαδρέου, ρε αλήθεια. Είναι λίγο. Σαν το γύλο είναι, ρε. Σαν το γύλο. Τι όρτσα, ρε φίλε, τι όρτσα. Μόνο όρτσα, λοιπόν. Ξέρεις ότι η Βάσο Παπανδρέου, όταν εγώ έβγαινα από τα αυγό μου σε ένα ραδιόφωνο της Πλάκας. Εκεί που ήμασταν. Πιο πριν. Πιο χειρότερα. Πιο χειρότερα, ναι. Και έλεγα για τον Πατατούδη. Ήρθαν οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟ. Πλάκα με κάνεις. Και κάνανε υποστηρίζαν τον Πατατούδη. Γι' αυτό δεν μασάω τώρα. Εσύ είπες αυτά και κάνεις εκείνο. Ήρθανε και υποστηρίζαν τον Πατατούδη και πείσανε τον ιδιοκτήτη να με διώξει.
Τώρα μιλάς για 1999-2000. Ναι. Κατάλαβες. Για ποιο λόγο. Γιατί έκραζε τον Παπαδόπουλο. Γιατί ο συγκεκριμένος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ τους έδινε ο Μπατατούδης να πούμε μερέντα και κουρασάν και κάποια αυτά για να παίξει στο χρηματιστήριο σίγουρα. Ναι. Σιγουράκια. Σιγουράκια. Και ποιος ΠΑΟΚ τον αποχρεώνεται, είναι καλό ο Μπατατούδης. Ο ΠΑΟΚ τέταρτος, πέμπτος, στο Ιντερ Τότο. Εντάξει, άντε μπράβο. Και προς τα κάτω, προς παραλία. Πάμε σε άλλο τώρα. Άντε μπράβο. Τον έχεις χαζό το Βιερίνια. Ορίστε. Τον έχεις χαζό το Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι εφιέστατος. Άμπραβο. Άκου τώρα. Τι να παίξω με τη δίκη, ρε φίλε. Ας αποκλειστώ να τελειώσω να πάρω το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ας γλιστρήσω λίγο. Ας γλιστρήσω λίγο. Ναι. Ας γίνω θεία Μαρίτσα λίγο. Ναι. Να αποθεωθώ εδώ πέρα και τελείωσε. Ναι. Ποια Ευρώπη τώρα και ποιο. Ας παίξει και ο Μάτους που κάνει διαχείριση, γιατί εγώ ζορίζομαι. Ναι. Βάλτε και τον κίτσιο λίγο μέσα να πάρει τα πάνω του φουκαρά. Έδιωξε η κυβέρνηση με τις παπάδες για να μην τις πληρώνει γιατί έχει κόλμα να εξοικονομήσει λεφτά, έτσι. Παπάδες είναι πανέξυπνοι άνθρωποι. Σωστό. Το συμφέρον τους κοιτάνε. Να το δεχτούμε. Λοιπόν, να το δεχτούμε. Θα κοιτάξει το συμφέρον το δικό σου, ο Πάτερ. Το δικό του. Άκου. Να το δεχτούμε. Δεν μου λες ρε πονηρή κυβέρνηση. Αφού έχει πρόβλημα οικονομικό, ας πούμε, έχει ρευστότητα στο θέμα να εξοικονομήσει χρήματα. Πού θα βρει τα λεφτά ρε να κάνει 10.000 προσλήψεις. Ερώτηση. Εκλογές έρχονται, φίλε. Ακριβώς. Σε απάντησε ο Κωνσταντίνος. Έρχονται εκλογές. Σε εκλογές θα βρίσκουμε όλα. Να σε καλά, Καρδάση μου. Να σε καλά. Καλημέρα, λέει Νικόλα Χωστή. Ο Πουρπουπούς, ο συνάδελφός σας, λέει, είχε καταπληκτικό βλέμμα. Ναι. Είχε ένα βλέμμα. Είχε μια απάθεια στο βλέμμα. Έτσι. Ο Πουρπουπούς. Και μια ηθοποιός είχε ηλίθιο βλέμμα. Η Μαρία Ιωαννίδου. Η κόμενα του Φρέντι Γερμανού. Η ξαθιά, η χορεύτρια. Καλή. Χαζό βλέμμα. Ναι, αλλά καλή. Μια χαρά. Έχει φύγει το αριστερό, το κροσέ. Έχει δώσει γκάζια. Πολύ καλή. Πάμε, καλημέρα, ναι. Πάμε και είναι προπόνηση. Έκανε, ήταν γυμνασμένη αυτή. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Που, τέλειο το ερώτημα. Ηλίθιο βλέμμα ανδρός. Εθάμε λίγο διπλωμάτη. Σιλβέστρε Σταλόνε, φίλε. Σιλβέστρε Σταλόνε, έτσι. Ναι. Τώρα για Έλληνες δεν θέλουμε να φύγουμε υπολήψεις. Άντε θα πω ένα όνομα. Πες, ναι. Κώστας Μήτρογλου. Ναι. Το βλέμμα του Κάγκουρα έτσι με το παπάκι. Έτσι λίγο, δεν είναι, ναι. Είναι το βλέμμα του Κάγκουρα. Φοβερός ποδοσφαιριστής, αλλά ρε φίλε... Το βλέμμα του, ναι, σε κάνει. Λίγο, ναι. Ναι. Το βλέμμα του Καλοκάγαθου. Έχει ο Κωνσταντινίδης εδώ δικός μας. Κώστα, είναι σαν να ψάχνεις γύφτο μείωπα, ρε φίλε. Γιατί το λέω. Έχεις βρει κανένα γύφτο μείωπα. Έχουμε βρει όμως κάποιες γυναίκες, ρε Καρδάση μου. Ναι, έχεις βρει. Βρήκαμε τρεις-τέσσερις γυναίκες. Ποια Ιωαννίδου, τώρα την παιδιά. Ποια είπε μάλλον. Βάσο Παπαδρέου, την Καραμαλή είπαμε, λίγο έχει ένα βλέμμα. Εντάξει, τώρα. Είναι λίγο... Δεν δίνεις πολύ βάση μου φαίνεται στις γυναίκες. Παρατηρείς μόνο τους άντρες μου φαίνεται. Όλες καλές σου φαίνονται. Έτσι. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Ναι, καλά τα πάει. Πάμε επόμενο. Έλα, φίλε. Άντε, γεια. Αυτός έχει ελοκαθαριστήρες. Τι έχει εκεί. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Για το βλέμμα που λέμε, μπορούμε να πούμε και συγχωρεμένη γυναίκα. Και συγχωρεμένη και συγχώρετη. Για μένα είναι η Ταϊγέτη. Η Ταϊγέτη ήταν άσχημη, ρε. Δεν ήταν. Και μάλιστα ήταν και αντιστασιακή και επειδή ήταν κομμουνιστής και ο Βέγκος, την έπαιρνε στις ταινίες. Σας δίνω και τέτοια. Έτσι. Ναι, ο Βέγκος την τίμησε σε πολλές ταινίες. Ο Βέγκος τίμησε όλους τους αριστερούς. Τον Καραβουσιάνο. Ένα γίγαντα, δύο μέτρα φαλακρό. Ναι. Στις ταινίες που κυλιγούσε τον Παράβα. Αντιστασιακός κι αυτός. Ήταν στη Γιάρο εκεί με τον. Με τον Βέγκο να πούμε, ναι. Τα ηγέτη, δεν το δέχομαι. Πάμε επόμενη. Δεν το δέχεται. Δεν το δέχομαι. Τα ηγέτη ήταν άσχημη. Αλλά ήταν πανέξυπνη γυναίκα. Απορώ, λέει, πως ξεχάσατε, λέει, τον Κουλούρη. Τον Κουλούρη. Τον Ευθύμη, τον φίλο σου. Έπεσα γραμμές, Θανάση. Τον Ευθύμη, τον Κουλούρη. Τι έχει ένα βλέμμα, δεν το έχει το βλέμμα κάπως. Ο Ευθύμης. Όχι, έχει το βλέμμα της απορίας. Απορίας, ναι. Δεν είναι αυτός βλέμμα. Είναι απορριμμένος. Το βλέμμα του απορριμμένου έχει. Δηλαδή... Γελάμε μήνυμα. Πιο ηλίθιο βλέμμα λέει ever του Ιωσήφ Νικολάου τη ΕΡΤ που είναι σε αθλητική Κυριακή. Και μαζί αυτός. Με τον Λικουρόπουλο. Ναι, ρε φίλε. Ο διπλανός. Έχει δίκιο εδώ το που λένε. Έχει ανόητο βλέμμα. Έχει δίκιο. Ενώ βλέπω τη φωτογραφία που ανέβαινε στο Ζαΐρι πρέπει να φάγει μια φρεγάτα. Δεν ξέρω, δεν στέκει. Κρασί Βουργουνδία με φρεγάτα, ρε φίλε. Τι έχει φάει εδώ. Έχουμε, πάμε, ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
Καλημέρα στο Δήμο εκεί πέρα. Καλώς τον. Ο Βαρούχας έχει ηλίθιο βλέμμα, λέει ένας εδώ. Ναι. Ναι. Χρήστος Πάοκ από Μόναχο. Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Για πες μας λίγο τι έγινε χθες εκεί. Ναι. Εκεί αυτό θέλω να πω τώρα, εγώ ήμουν στη δουλειά, δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω δύο θεματάκια να ρωτήσω λίγο. Ναι. Να ρωτήσω τι θέλεις. Ρατόπουλο και Κουλιανέ. Ναι. Τώρα η ΑΕΚ είναι, δεν έχει πάρει κανένα παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Όχι, μηδέν πόντο. Δεν πήρε πόντο, όχι παιχνίδι. Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα που όταν θα τελειώσει και το επόμενο παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι που έχουν. Δύο έχουν μείνει ακόμα. Δύο. Με Άγιαξ μέσα. Πρέπει να βγει η ΑΕΚ τρίτη για να πάει η Europa League. Ακριβώς. Ναι. Έχει Άγιαξ μέσα, Μπενφίκα έξω. Για να έχει ελπίδες βάσιμες, πρέπει να κάνει διπλό μέσα στην Μπενφίκα και να πάρει τουλάχιστον ένα χι με τον Άγιαξ. Τέσσερις πόντι μίνιμου. Μίνιμου. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον Καστοριανό, ναι. Θα βλέπει από την τηλεόραση που θα παίρνει πίτσα μπύρα και βλέπει τον Μπάουξ στην Ευρώπη. Κατάλαβες γιατί θέλουν να περάσουν οι Μπάουξίδες. Εσύ χαίρεσαι να βλέπεις, ναι, τον Μπάουξ στην Ευρώπη, Κωστή... να τραυματίζεται ο Βιερίνια, να κουράζει το μάτος, να μην παίρνει άλλα. Για την καζούρα, ρε. Τι να την κάνεις στην Ευρώπη, βρε Μπάουξ. Τι να την κάνεις. Και θέλω να περάσω ο Μπάουξ παρακάτω για να πηγαίνει στην Ευρώπη. Όσο μπορεί να πάει, θα το πάει. Τι να πάει να κάνει. Όσο μπορεί. Ρε παιδάκι μου, να ήταν τρίτος, να μην είχε ανάγκη. Να ήταν σίγουρα στην Ευρώπη, να μην πήγαινε για πρωτάθλημα, να πάει όπου θέλει. Μα τώρα προέχει το πρωτάθλημα. Και βλέπεις ότι υπάρχουν και κούραση και τραυματισμοί και ντεφορμαρίσματα. Είναι μπελάς η Ευρώπη. Γι' αυτό είπα όσο μπορεί. Και θέλω φυσικά πρωτάθλημα και κύπελο. Και ένα δεύτερον, θέλω να δώσω χαιρετισμούς μου στον Σάβα Σιροδόπουλο που έχει την Μπουγάτσα. Να πάτε εκεί και οι δυο σας να φάτε Μπουγάτσα, πάρα πολύ καλή Μπουγάτσα. Σιροδόπουλο. Στο Σάβα. Στο Σάβα. Καλά. Στα Σέρας έχουν δυνατή Μπουγάτσα. Πάντως η ΑΕΚ, μια που τα ανέβασε, να σε καλά πάω ξάκι μου από το Μόναχο. Η ΑΕΚ μαζί με τη Λοκομοτίβ Μόσχα είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμό τώρα στους ομίλους του Champions League. Μόσχα. Η Λοκομοτίβ. Δύο ομάδες με κουλούρι. Ντάξει. Πάμε να πάρουμε ακόμα ένα τουλάχιστον. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα, καλώς ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Κουλιανέ 2009. Βράδυ στα Θαλασσοπούλια στην Κατερίνη. Ωρα φίλε που με πήγες τώρα, ναι. Πάω εγώ με κάτι με δύο φιλαράκια μου εκεί πέρα. Τι τα Θαλασσοπούλια. Ένα μπις μπαρ στην Κατερίνη κάτω. Μα εντάξει, πάρα κάτω, ναι. Βλέπω ένα γνωστό μου παοξί από το γήπεδο. Ναι. Το λέω τι κάνεις ρε εσύ τάδε. Μου λέει να μια χαρά, λέει, ήρθα λέει με άλλους τέσσερις φίλους μου, λέει για διασκέδαση, λέει και εδώ το βράδυ. Ναι. Μίλησαν, γερδιστήκαμε. Οι δύο ήταν λίγο μουρντάριδες και πήγαν και κολλήσανε δύο Ουγγαρέζες. Ναι. Πάνε δυσκολάνε στους Ουγγαρέζες, στήχθηκε ένας ο Ούγγρος, το λέει, hey friend, what are you doing here? Ναι, what are you doing here, ναι. Ναι, ναι. You want to fight και σηκώνει τα χέρια του για πώς κάνουν την boxer. Ναι, ναι, έτοιμοι είναι, δεν χρειάζεται πολύ, ναι. Και... ο γνωστός Σάκης Γορίλας από τους Αμπελόγυπους, το σκάει τον Ούγγρο ένα τεσάρι και γίνεται ένα σταθυρμάς εκεί. Τεσάρι τον έκατσε κατευθείαν, ο τριάρι. Τεσάρι κατευθείαν. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτή εκεί... Και πέφτει ένα ξύλο... πολύ ξύλο, φαντάζομαι. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ λίγο... ξέρεις, και αυτή είναι έτοιμη για ξύλο. Βρεγεννημένη για ξύλο είναι και στην Ουγγαρία που παίζουν και εντός έδρας, δεν θα σε ρωτήσουν άμα θα μαλώσεις, σε πλακώνουν κατευθείαν. Ναι. Μην τυχόν κοιτάξεις καμιά δικιά τους. Ναι. Ναι, εντάξει, εδώ ήταν εκτός έδρας, ρε παιδί μου. Ήταν εκτός έδρας. Είναι πιο σκληρή. Ναι, καμία σχέση. Και πέφτει ένα ξύλο, Κουλιανέ. Τους κυνηγούσαν οι Έλληνες, να σου πω, από τα Θαλασσοπούλια μέχρι την εκκλησία και την παραθαλάσσια. Α, τέρμα κάτω, ναι, στο κέντρο. Στο κέντρο. Τι ξύλο είχε πέσει. Το πιστεύω, φίλε, γιατί έχω δει πολλά σκηνικά. Να σε καλά, αδερφούλη, να σε καλά. Άμα ήταν και όλος παοξής, ο άλλος γορίλας από εκεί. Είναι πολύ περίεργη. Φαντάζεις τώρα και τι έγινε στα Θαλασσοπούλια. Θα έγινε, είναι που είναι θερινό, θα έγινε μπλεμαρέ, θα έγινε, τέλος. Μας κόβε Δανάσης, πάμε γρήγορα σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα λείψω μισή ώρα. Μισή ώρα, θα ανοίξουμε γραμμές, θα πούμε λίγο Europa League εδώ, θα δώσουμε λίγο ειδήσεις από Άρη Ηρακλή, λίγο γραμμούλες, όλα καλά θα πάνε. Άντε, τα λέμε. Άντε, κορίνα μου. Λοιπόν, πάμε σε break, επιστρέφουμε. Το νέο Huawei, φίλες και φίλοι, Mate 20 Pro με ανθρώπινη φαντασία χωρίς όρια είναι εδώ και βρίσκεται στα καταστήματα Wind. Το νέο λοιπόν υπέροχο Huawei Mate 20 Pro με το πρώτο chipset για κινητές συσκευές σε όλο τον κόσμο και σε τρία απίστευτα χρώματα είναι εδώ και τα Wind σας καλούν να το κάνετε δικό σας ακόμα πιο εύκολα με τη νέα επιστροφή, υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Έχετε δυνατότητα με όφελος ανακύκλωση έως και 550 ευρώ, αλλά και με 48 άτοκες ζώσεις. Λοιπόν, μην το σκέφτεστε, πάτε τώρα σε ένα κατάστημα Wind.
Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, ακούτε πάντοτε Μετρόπολη. Rap and Cool Show με Θανάση Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Όλγα τρέμει, βρε παιδιά, λέει, μην το συζητάτε για ηλίθιο βλέμμα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Ηλίθιο βλέμμα ο Κουλούρης, ρε παιδιά, καλημέρα από το Τίμπιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάσο, η Φάνη πάλι πετραλιά, λέει το φιλαράκι, ενώ ανοίγουμε και το κέντρο, τα 390 είναι δικά σας. Τόσο για τα ηλίθια βλέμματα έτσι που κουβεντιάσαμε σήμερα, μπήκαν στην κουβέντα μας. Δεύτερη πράξη του δανεικού περιεχομένου σε τρεις μήνες. Ναι, ρε φίλε, το ξεχάσαμε αυτό να. Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό να, δεν το συζητάμε. Αλλά και το δίλημα που βάλε εδώ το κουμπαράκι μου. Και έχει να κάνει με το αν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το Europa League. Και εγώ λέω ότι πρέπει. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Σταύρος, πες το κουμπαράκι σου, λέει, μαζεύεις πόντους στην Ευρώπη για να είσαι στο γκρουπ των ισχυρών. Θέλουμε να προχωρήσουμε, άλλο το double, άλλο η Ευρώπη. Ο Ραφαήλ, η Παπαρίγα, βρε, σαν κοιμισμένο όρνεο, λέει. Μάλιστα, και την Παπαρίγα την έβαλε ο Ραφαήλ. Ο Άλεξ, βλέμμα τρελού ο Κάνιας, όταν δεν συμφωνεί με διαιτητή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, λέει ο Αχιλέας από την αγαπημένη Στοχόλμη. Εγώ θα πάω στις γραμμές, στα 390. Θα πούμε και 2-3 λογάκια για το Europa League, έχω μια τριαδούλα στο φινάλε. Έχω και την Under Armour, την οποία θα τη βάλω σε κουβέντα μας, γιατί έβαλε τέλος στα εταιρικά έξοδα για στριπτιζάδικα. Έτσι, ναι ρε φίλε, ναι, φαντάσου να μας στέλνει τώρα το Μετρόπες και να λέμε, κοίταξε Παύλο, θα πάμε και θα πάμε, έχουμε και στριπτιζάδικο κανόνες, να μπει και αυτό μέσα στο... Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Και μας λέει αυτός, παιδιά, κομμένα αυτά, εντάξει, είπαμε να σας στείλουμε έξω αποστολές, αλλά όχι, λέει, και τα στριπτιζάδικα δικά μου, όχι τα δικά σας δικά μου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα για το πιο ωραίο βλέμμα. Το πιο ωραίο βλέμμα, ναι. Το πιο ωραίο βλέμμα γυναίκας, γυναίκας στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Μάλιστα. Χτυπάτε το YouTube, γιατί έτσι τη χαρακτήρισαν το βλέμμα. Μουρούε. Γυναίκα του Χόφρι Μπόγαρτ, η Λόριν Μπακόλ. Λόριν, τώρα μας πας πολλά χρόνια πίσω, ρε, εσύ, αδερφή. Λοιπόν, και Μάρλο Μπράντο στους άντρες. Αλλά δυνατό βλέμμα αυτό, είπαμε, όχι το χάχα βλέμμα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Όχι της Αγελάδας, ναι. Δεν μου λες, ναι. Ο Κωστής ακούει. Ο Κωστής ακούει, είναι στα μάξι τώρα για ένα τεταρτάκι, είχε να κάνει μια επίσκεψη κάπου. Να του πεις, ναι, να του πεις. Ακούει, ακούει, θα στα πει το μεσημέρι, ναι. Να του πεις ότι ο πρώην φίλος του... Πρώην! Ναι, ναι. Γιατί πρώην? Ναι, ένας πρώην φίλος του που τώρα τον πινελικιάζει από άλλο ραδιόφωνο. Ναι, α, τώρα λοιπόν, το πέσα, ναι. Ξεφώνησε και εμένα. Α, και εσένα έβαλε στο κάδρο. Ναι, και εμένα έβαλε στο κάδρο, ναι. Γιατί όταν ήρθε εδώ που έχασε το αμάξι και έκανα νέρανο, ναι, ναι. Εγώ του έδωσα ένα 20 ευρώ για το ευχαριστώ. Είπαμε, φίλε, πρέπει να ξέρεις που τα δίνεις, γιατί η αχαριστία είναι από τα χειρότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή, έτσι. Έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα η αχαριστία. Συμφωνώ. Αλλά ο νομοθέτης δεν μπόρεσε να το στοιχειοθετήσει νομικά. Συμφωνώ μαζί σου, αγορίνα μου. Δεν μου λες την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις γενικότερα και γιατί δεν παίζει αυτός ο Μπακασέτας. Ποιος? Ο Μπακασέτας. Είναι τραυματίας. Αφού δεν είναι τραυματίας, εγώ διαβάζω. Όχι, είναι τραυματίας. Α, τραυματίας. Ναι. Απλά στα δύο παιχνίδια τώρα θα παίξει, ναι, ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια, ναι. Άρα λες, θα πάρω ένα βαθμό, γιατί, να το πούμε και αυτό, πας να σπάσεις αρνητικό ρεκόρ. Έχει μαζέψει ένα... Ναι, για να μην πάει με μηδέν, ας πούμε. Ναι, ένα βαθμό έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός στο Champions League όταν ήταν με Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Έτσι, μην πας με μηδέν, εσύ. Ναι, και αυτός ο όμιλος δυνατός είναι. Δυνατός, αλλά δεν είναι σαν του Ολυμπιακού. Όχι, εντάξει. Ναι. Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους είχε στον όμιλο. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, βρε αγόρι μου, αλλά και αυτός ο όμιλος είναι δυνατός. Ωραία, ωραία. Κυρκώστα μου, να σε καλά, γορίνα μου. Για χαρά. Να σε καλά. Νικό. Ναι, ο Πιερικός λέει γιατί βυθίζεται. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ένα δευτερόλεπτο από μένα πρώτα. Άκουσε με λίγο. Στην Έρα Σπόρα ανταπόκριση για τη Βίτη, είπαν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Εμένα ένας παίκτης μ' άρεσε εδώ, το Σέντερφορ, ο Σέποβιτς. Του Ολυμπιακού είναι αυτός, ο πρώην, ε. Όχι. Ναι, άκουσε, λέω, ο Κουλ δεν κάνει τέτοια λάθη. Εντάξει. Ο Σέποβιτς είναι το Ολυμπιακού. Είναι ο παλιός της ΑΕΚ. Ποιος, ο? Ένας Βινίσιους. Όχι, άλλος είναι αυτός. Άλλος είναι. Αλλά ο Σέποβιτς είναι του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Εμένα πάντως, οι παίχτες που μου ξεχώρισαν στο δικό μου ποδοσφαιρικό ματάκι στο πρώτο μάτς είναι ο Πάτκαϊ και ο Νέγκο. Αυτοί οι δύο μου έκαναν κλικ. Οι δύο διεθνείς δηλαδή. Ακριβώς. Έχεις, ναι, χαιρετίσματα από τον Θανάση τον Κυλώνη, έτσι που σ' αγαπάει, λέει. Και ο Δήμος μου λέει γιατί βυθίζεται ο ιστορικός Πιερικός.
γιατί πλέον ανακατευθήκαν άνθρωποι, καταρχάς πρόεδρος είναι κάποιος ο οποίος λέγεται Pat Cute, γιατί το μπαράκι που έχει έτσι λέγεται Pat Cute. Το Pat Cute. Φιλιά, να σε καλά, yeah. Να πάω στον επόμενο. Θέλουμε τα ηλίθια βλέμματα, βέβαια ο Κυρκός σας μας είπε ωραία βλέμματα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς ήρθα, βεβαίως, εσύ. Καλημέρα, κούλη Νίκο, στην Ισπανία πάω. Έλα ρε Νικόλα, έλα γόρι μου. Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης μας αναχώρησε χθες. Πολύ πικραμένος. Πολύ μας αναχώρησε. Ναι. Ο Σιμένες είναι ανέτοιμος, γιατί έπαιξε το πρώτο σετ. Την τάπη τον είδαμε, δεν τον ξαναείδαμε καθόλου. Σωστά άκουνα τα πεις, τα παραπονάκια σωστά άκουνα τα πεις. Δεν είχε καλή υποδοχή, τον έβγαλε και δεν τον ξανέβαλε. Ο Τζούριτς πολύ κουρασμένος, δεν ξέρω. Ο Τζούριτς είναι κουρασμένος από την αρχή, είναι βαρύς πολύ. Δεν γίνεται ο διαγώνιό σου να έχει 8 στα 20. Ναι, όντως. Ξέρεις τι μου θύμισε λίγο Τζούρις, να το πω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Μου θύμισε λίγο τον Γκόμες πέρσι που ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε το παιδί. Ναι, έργα μου, τι πράγματα. Ναι, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε δίκαιοι. Ναι, να πεις και τον φίλο μου τον Ραμπ που έφυγε τώρα. Ακούει, είναι στον δρόμο, ακούει τον κουμπαράκι. Ξερίζει, γιατί να τον βάλω. Μέχρι τες την 22η αγωνιστική, το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο η ομάδα είχε δεχτεί 8 γκολ. Να βάλεις και τα σημερινά μέχρι τώρα. Ναι. 9 αγωνιστικές, 31 αγωνιστικές, 11 γκολ, μετά άσχετη και στα δικαστήρια. Ναι. Γιατί να αλλάξω αυτό το εκπληκτικό δίδυμο. Όχι ρε, δεν το αλλάζει και ο άλλος δεν παίρνει χαρτάκια. Δεν είναι τέτοιος, ο Λουτσέσκου κοιτάζει το τομάρι του τρελός, η μάκας είναι. Ναι, 100%. Θέλω Ευρώπη 100%, δεν υπάρχει περίπτωση, άσχετη λένε όλοι, γιατί στην Ελλάδα πραγματικά είναι... Γενικά όσοι στην Ελλάδα έχουν γίνει, έχω κάνει πολύ καλή ομάδα, η ομάδα μου είναι πάρα πολύ καλή και δεν τους φοβάμαι, ειλικρινά μιλάω, ούτε κόμπλεξ ούτε τίποτα. Ναι. Λες δηλαδή ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός σου εντός συνόρων είναι ο κακός ΠΑΟ. Ο κακός αυτός, ο δικός μας αυτός. Ναι, ο κακός ΠΑΟ. Και τα εκτός γηπέδων που πιστεύω ότι βάλανε μυαλό πέρσι. Ναι. Εντάξει, έγινε, να το κάναμε λάθος. Και ένα τρίτο. Αν πατήσεις στο YouTube να δεις το τελευταίο συνέδριο που πήγε ο Μητσοτάκης μαζί με τον Γιώργο που πήγε, ναι. Άμα δεις τη μια ηλίθια φάτσα. Έχει, καλά, ναι, μπορεί να είναι και από μάνα αυτό, εντάξει, οκ, είπαμε. Πλάκα, ήταν φοβερός. Φοβερός, το έχει, είναι στις φωτογραφίες, δεν βγαίνει καλά, ναι. Να σε καλά, αδερφούλη, να σε καλά. Γατάκι το κουμπαράκι σου Νικόλα μπροστά στο Μουρίνιο. Γιατί και ο Μουρίνιο στο μοιάζει χθες στο κέντρο του γηπέδου. Ήταν ο άνθρωπος που χθες έκλεψε θετικά, αρνητικά όπως έλεγε τις εντυπώσεις μετά το διπλό της Μαγιού μέσα στην Γιουβέντους Αρένα. Καλημέρα φίλε! Καλημέρα! Καλό στο φιλαράκι μου το καλό, καλημέρα! Αγόρι μου, τι κάνεις? Ποιος έχει αφηρημένο και γλαώδες μπλέμα. Ένα αυτά λέμε τώρα, να φτάσει. Ποιος? Εγώ. Και εσύ το έχεις, δεν ξέρω. Από το 81 και εδώ το απέκτησα. Και λέω ρε καλά, τόσο βλάκες είμαστε εμείς οι Έλληνες. Μα τόσο βλάκες και μας δουλεύουν να πούμε όλοι όποιοι έρθουν εδώ πέρα. Και από τότε έχω, βλέπω στον καθρέφτη και έχω πάρει μια μορφή, όχι βλάκα, όχι αγελάδας. Άστατη, καλημέρα. Τα αγόρι μου με τη ειλικρίνεια που το διακατέχει μας λέει ουσιαστικά ότι όλοι έχουμε αυτό το βλέμμα μετά το 81, έτσι. Όλοι το έχουμε. Και εσύ, Θανάση, τώρα που σε βλέπω, και εσύ το έχεις αυτό το βλέμμα, και εγώ το έχω. Έχουμε 40 χρόνια, το ίδιο βλέμμα έχουμε όλοι, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, ναι! Έλα, Νίκο, εγώ μιλάω. Βεβαίως, καλημέρα, αδεφούλη. Όπα. Το πιο ηλίθιο βλέμμα, ναι, ναι. Επειδή είμαι από τις Σέρες και επειδή βρίζει όλες τις Σέρες αυτό το χαϊβάνι, το διπλανός. Όχι, κουμπαράκι. Όχι, ναι. Λοιπόν, το έχει αυτός, έτσι κι αλλιώς ο κόμμα. Βρε το κουμπί τώρα, μα ήταν εδώ, θα σε έρθει κάτι πουσλούκια πρωινά για το κουμπί που πατά, σας έλεγα εγώ τώρα. Λοιπόν, έλα, ναι. Και το πιο ηλίθιο βλέμμα ever, ναι, ναι. Το έχει ο Αυγουλωμάτης. Ο Αυγουλωμάτης με το κινητό. Έλα, λοιπόν. Έλα, ποιος το έχει? Ο Αγγελόπουλος, ο Αυγουλωμάτης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Αγγελόπουλος, ο μπάσκετ, ναι, ναι, έχει και αυτός ο ένας από τους δύο, Α, μπράβο, αυτός που με τα αυγά. Ναι. Κλείσε όμως, γιατί θα έρθει κανένα κουμπαράκι να μας την πέσει. Κλείσε, φιλιά, στις Σέρες. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλώς σωνα. Τι κάνετε? Τι να κάνω, λίγο σκασμένος είμαι από χθες, αλλά το καταπίνω. Έλα μου, εντάξει. Πατριάρχης θέση δεν ήταν, η Καντιλανάφτης αποδείχθηκε χθες, τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις τη γνώριση του Σπεριντόνοβιτς. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει, χωρίς να θέλω να δικήσω τον Πανιόνιο και το ταβάνι του Πανιονίου, είναι έτοιμος να κάνει το άλμα για κάτι καλύτερο για τον ίδιο. Χωρίς να υποτιμώ τον Πανιόνιο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Σπυριντόνοβιτς. Ενδιαφέρεται ο Πανιονικός για αυτό? Φυσικά δεν έχει τέτοιο παίκτη ο Πανιονικός. Σπυριντόνοβιτς δεν έχει σε αυτή τη θέση. Είναι έχει άλλους παίκτες. Πολύ καλός παίκτης ο Σπυριντόνοβιτς, εμένα μου αρέσει. Θα πάρουμε και τον Γκονέ, τι έχεις να πεις? Τον Γκονέ, ποιο Γκονέ, τη ΣΑΕΚ, τον παλιό. Ο Παναθηναϊκός είσαι?
Ναι. Εάν πάρεις και τον Κονέ, νομίζω ότι την πεντάδα την έχεις 100% στο τσεπάκι σου. Την πεντάδα. Το πιστεύω. Ναι, ναι, την έχεις την πεντάδα γιατί έχεις και ζύμη από πίσω. Έχεις τα πιτσιρίκια γιατί... σου που είναι καλά. Το μπουζούκι και τα μάτια σου, εσύ φίλε Παναναϊκέ, να ξέρεις. Το μπουζούκι και τα μάτια μου. Ναι, ναι, το μπουζούκι. Εκείνος ο Χατζιωβάνης λίγο μου φεύγει, λίγο. Εντάξει, εντάξει. Έχεις και... χαλάει. Θα δώσετε χρόνο στα παιδιά, να ξέρεις. Εννοείται. Θα πρέπει εννοείται. Να δώσεις και υπομονή. Αυτό που μαλώνω εδώ με τον κουμπαράκο μου για τον Λιμνιό πολλές φορές και τον Ζαμπά. Είναι 19-20 χρονών. Δεν γίνεται να κάνουν συνέχεια καλά παιχνίδια. Όχι, εννοείται. Άμπραβο, εννοείται. Άμπραβο, άμπραβο. Το ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τους αεκτήδες είναι μεγάλη υπόθεση για τα πιτσίρια. Βρε, γιο τους έκανες. Τι μπορούσε να κερδίσει. Από συγκυρία δεν κέρδισε. Μπορεί να μην άρεσε έτσι όπως παίζανε ναι. στην αρχή. Ναι. Όπως ξεκίνησαν και παίζανε. Με εσάς που παίξαμε και χάσαμε 2-0, ναι. όταν ξεκίνησα στο πρώτο τέταρτο, λέω πάει, αυτοί θα γονατίσουν οι παροκτσίδες. Αλλά μετά φοβηθήκανε, κάνανε πίσω, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, ο Πάοκ είπαμε έχει, και, έχει ποιότητα. Αυτό ξεχωρίζει τον Πάοκ από τις πόλεις. Εκείνος ο ναι. Ζαμπά είναι... Ζαμπά. Ζαμπά, ναι, ναι, είναι παιχτούρα. Είναι παιχτούρα, είναι άνθρωπος παιχτούρας τελείως. Είναι παιχτούρα και είναι 20 χρονών και ο Πάοκ πρέπει να τον προσέξει. Και αυτό να, επίσης. Εννοείται και ο Λιμνιός μου αρέσει πάρα πολύ. Καλή είναι, καλή είναι. Δεν μου λες τώρα που έχεις Ολυμπιακό μπάσκετ ποδόσφαιρο, τι θα κάνεις. Καλά, στο μπάσκετ τους έχουμε για πελάτες. Α, τον έχεις πελατάκι. Παίζεις και εντός έδρας, δεν τον φοβάσαι. Στην μπάλα θα πας και ένα αποτέλεσμα. Στο ποδόσφαιρο ναι. με νοιάζει να μην χάσουμε πολλά γκολ. Α, άρα πας για ήττα. Μα μου λες να μην πας για ήττα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Ο Χοντρός θα δώσει πριν, στάνταρ. Εντάξει, και εσύ, άμα κέρδιζες και είχες λεφτά, θα έδινες και εσύ, μην αγχώνεσαι. Θα... Έτσι θα δώσει πριν, ο Καραφλάς. Ελά, δεν σ' άκουσα. Ποιος δεν το είσαι πριν ο... Α, ο Αλαφούζος λες. Ναι, εντάξει, καλά, αυτός δεν έχει άλλα κι άλλα. Ναι, 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 ναι. Φιλιά Παναθηναϊκέ, να είσαι καλά, το μπουζού και τα μάτια σας. Να σου πω και για αυτά τα βλέμματα που λες. Α, ναι, πες ένα βλέμμα έτσι, απλανές, ένα λοιπόν, γελαδίσκο. Ο ένας είναι ο Μπαρτζόκας. Μπαρτζόκας, ναι, ωραίος, δεν τον είχα κατά νου, ναι, Μπαρτζόκας, ναι. Μπαρτζόκας. Έφυγες, δεν έχεις καλή γραμμή, δεν σ' ακούω. Επόμενος, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας κύριε. Εγώ θα πω δύο άτομα που έχουν ηλίθιο βλέμμα. Για ρίχτω. Ο Ραπτόπουλος και ο Ραπτόπουλος. Μόνο αυτοί οι δύο, ναι, ναι. γιατί είναι διπρόσωπος, έχουν το πιο ηλίθιο βλέμμα. Γεια σας. Γεια σας κύριε μου. Γεια σας κύριε μου. Επόμενος, καλημέρα. Αλλά αυτά να τα λέτε είναι εδώ παιδιά. Δεν θέλω ούτε δικηγόρος να είμαι τίποτα, αλλά okay, εφόσον το βλέπεις εσύ, τι θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Σήμερα είναι του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, χρόνια πολλά. Ωραίος. Η αεροπορία λένε η ουρανή είναι δική μας, έτσι δεν λέγανε ένα σύνθημα παλιό. Βέβαια. Από σήμερα Παουκάρα, το βίντεο κλαπ, παλιά βίντεο των είναι δικιά μας σήμερα. Άντε εκτός να δούμε. Έδρας, άντε να δούμε. Ρεσί, εκτός έδρας δεν φοβάμαι. Ναι, είμαστε δυνατοί εκτός έδρας. Είμαστε δυνατοί. Να το κρεμίσει μια ώρα αρχίτερα να ησυχάσουμε. Εδώ πάμε στο εξωτερικό, κάνουμε ματσαρές. Μη σου πω θα πάρουμε και κανένα χιναρί και μες στην Τζέλσι και θα τρίβουμε τα μάτια μας, θα πούμε τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε που είδαμε. Τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας εδώ και μια οχταετία δεν τον φοβάμαι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και να πούμε για τα άλλα, για το άλλο το θέμα. Ναι, να πούμε. Μάκης Χάμπος. Ναι, ήταν ο πρώτος που μου ήρθε εμένα στο μυαλό πραγματικά. Ο πρώτος που μου ήρθε. Σου ήρθε. Ο άλλος ο Γουχού. Και ο Γουχού. Είναι ο δεύτερος. Και ο Γουχού, ναι, γιατί εντάξει, δικά μας παιδιά αυτά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, να πούμε και δύο πρώην παίκτες μας. Ρίχτους και να πάμε στον επόμενο. Περίμενε, το Νέτο το θυμάσαι που το έλεγε ο Βραζιλιάνος, ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος. Ο Βραζιλιάνος από το. Πώς το λένε, από το Δεδροπόταμο. Το θυμάσαι εκείνον. Το Νέτο. Ο Έτο, ναι, ο Έτο. Α, ο Έτο, ο Έτο, ναι, 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 που πήραμε από τη Ζάγκρεπ. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος ήταν ένας αμυντικός που είχαμε και μας έφυγε να πούμε. Δεν μου έρχεται το όνομα. Όταν έπιανα το τηλέφωνο να σε πάρω το θυμόμουν. Στόπερ ήταν. Ο ένας είναι ο Έτο. Ο Βιβιάν, ποιος ήταν. Από το Δεδροπότομο. Άντε, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά είπαμε σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Σήμερα μεγάλη γιορτή, έτσι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κουρ. Έλα, γόρι μου, μποντζόρνο. Τι έγινε. Ένα, εδώ πιάσαμε τα ηλίθια βλέμματα, πιάσαμε λίγο ΠΑΟΚ, πιάσαμε λίγο Άρη. Καταρχάς, ναι. χρόνια πολλά στην Μιχαέλα. Μιχαέλα, ε. Ποια είναι αυτή. Χρόνια πολλά να πω εγώ. Ποια είναι. Μιχαέλα, ωραίο όνομα, φίλε. Προδιαθέτει μόνο από το όνομα, να ξέρεις. Ορισμένη... Και το πιο ηλίθιο βλέμμα. Ναι, ναι, ναι. Πιο ηλίθιο βλέμμα. Ο Μαρινάκης όταν νομίζει ότι τον σφάζουν. Που κλαίνει στα αποδυτήρια. Έκλειγε ο Μποτίας στα αποδυτήρια. Ε, αυτό λες το βλέμμα, ναι.
ναι, που κλαίνε εκεί στα πολιτήρια. Αυτό κι αν δεν είναι, ρε φίλε. Και άντε να το πιστέψει κιόλα. Δεν μου λε, η Μικαέλα, τι είναι. Όχι, όχι. Τι τραβάμε εμεί καθημερινά. Το έχει σκεφτεί κάποιο αυτό. Τι άλλο να κάνουμε. Αυτό το βλέμμα έλεγε. Ναι, ναι, αυτό το βλέμμα. Του κουμπάρου, εντάξει, όχι, νόμιζα ότι ήταν τίποτα. Κάνα αμόρε, κάνα έτσι, αλλά να ξέρει, Μικαέλα προδιαφέρει το όνομα, να ξέρει. Μόνο που την ακού, φτιάχνεσαι. Να σε καλά, αδερφούλη. Να πούμε κάτι τελευταίο. Ρίχτω. Διπλό στη Γερμανία, τίποτα άλλο. Διπλό στη Γερμανία για τον Πατριάρχη, ε! Για τον Πατριάρχη. Διπλό. Άντε να δούμε, φίλε, εντάξει, χθες με προβλημάτισε η ομάδα, να τα λέμε όλα, μην νομίζουν ότι κρυβόμαστε. Έτσι. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Άντε να δούμε. Σε φιλό, να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα. Κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο και τους έχουμε όλους απέναντί μας. Και γίνεται η μια αδικία πάνω στην άλλη. Αυτό το βλέμμα είναι ο ήχος και το βλέμμα μαζί του Μαρινάκη. Γεια σου Νίκο από ασπρόμαυρη Γερμανία. Από το Ράουχαϊμ, πάρτε το πρέφα. Εμείς θα πάρουμε το κύπελλο UEFA. Την Τρίτη θα τους πάρουμε και εμείς εδώ μέσα στη Γερμανία. Δεν ξέρω θα πάρουμε. Πάντως θες, μάθαμε τι πήραμε εδώ στο παιχνίδι με την Φραγκφούρτη. Πάντως τα κακά και τα στραβά όσον αφορά αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου συνεχίστηκαν και για τον μπασκετικό Άρη. Δεν είπαμε δύο-τρία πραγματάκια. Ο Άρης ο οποίος αποκλείστηκε από αυτό το θεσμό τον περίεργο, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή. Έχασε χθες πάλι από την Κατάγια στην Φιλανδία 88-86 και αποκλείστηκε από το θεσμό, παρότι ο Αγγέλου είπε ότι εγώ είδα βελτίωση στην ομάδα. Κακό το κλίμα, εξτραβώς πολύ το κλίμα στο μπασκετικό τον Άρη. Καλημέρα Κουλ. Παγκόσμια πρωτοτυπία ο Μπακάκης. Έχουν 4 ήττες στο Τσουλού και αυτός λέει ότι παίρνουν αυτοπεποίθηση. Πλάκα μας κάνει. Ναι, νομίζω δεν χρησιμοποίησε την κατάλληλη λέξη. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές γιατί θέλω 2 λεπτάκια να πω μια πρωτασούλα στιγματική έτσι πρωινή. Ναι, αυτοπεποίθηση δεν παίρνουν από τις ήττες. Εμπειρίες θα μπορούσε να πει. Είμαστε συλλέκτες εμπειριών γιατί καμιά φορά, όχι καμιά φορά, η ζωή αυτό μας έχει διδάξει ότι από τα κουτουλίδια μαθαίνουμε, έτσι. Όχι από τις νίκες, από τα κουτουλίδια. Το πιο ηλίθιο βλέμμα ρε κούλ το έχει ο Πάγκαλος με διαφορά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιωργάκη. Έχουμε Europa League σήμερα, έχω πολύ λίγο χρόνο. Έτσι, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά και το απόγευμα, αλλά με τις συνδέσεις, με το Θανάση Κιλώνη, με τις συνδέσεις, με τα pre-game, με τα post-game, ίσως χάσουμε λίγο τον μπούσουλα. Για το φίλο με ρώτησε πόσο δίνει ο Άρης μέσω από όλους μήνες, αυτή τη στιγμή παίζεται κοντά στο δίφραγκο να σου πω. Όπως οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το VD PAOK έχει στρίψει πλέον αρκετά η απόδοση για τον PAOK. 2.35-2.40 το διπλό, 3.10-3.20-3.30 ο άσος για τους Μαγιάρους. Εγώ PAOK δεν παίζω γενικότερα, το αποφεύγω όπως είπα θα διορθώσω αρκετά έτσι κακώς κείμενα δικά μου διαχρονικά περνώντας τα χρόνια. Αλλά σήμερα μιλώντας καθαρά στοιχηματικά βγάζοντας παροπίδες, το 2.40 είναι επιλογή. Κακά τα ψέματα όταν μιλάμε για απόδοση και για στοίχημα και γνωρίζοντας δυναμική ομάδων. Από εκεί και πέρα, επιλογή στα δικά μου μάτια είναι ο άσος της Κράσνονταρ με την Τεφορμέ στα Ντάρλι Αιγής. Επιλογή στα δικά μου τα ματάκια είναι ο Κόμπος στο Γκένγκ Μπεσίκτας. Επιλογή στα δικά μου τα ματάκια είναι και ο Κόμπος στο Απόλλων Λεμεσού Άιντρακτ Φρανκφούρτης. Να, μάνι, μάνι, μια τετραδούλα για όσους θέλουν να ασχοληθούν, γιατί πήρα και τα σχετικά μηνύματα σήμερα βλέποντας μπαλίτσα, να έχουν και τον Νταλκά από δίπλα να τους τσιγκλίζει, μήπως βγάλουμε κανένα εξτραδάκι. Είμαστε ακριβώς στις 10, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα για την στήριξη στα πλήκτρα. Και να σας ενημερώσουμε ότι το δίδυμο των αιωνίων αντιπάλων αυτήν την εβδομάδα θα τα δώσει όλα στα κανάλια Nova Sports από την Wind Vision. Μέσα σε 3 μέρες θα συναντηθούν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αύριο σε 9 Παρασκευή, Nova Sports 2 High Definition. Έχουμε Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Κυριακή για την Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο Καραϊσκάκης στις 7.30 στο Nova Sports 1 High Definition. Μεγάλες μάχες λοιπόν στα κανάλια Nova Sports μέσα από τη Wind Vision και αυτήν την εβδομάδα. Σας μείνετε εδώ, ακολουθεί το κιανόλευκο ντουέτο
Γιάννης Πάγκος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, με λίγη έτσι χρειά από Ουγγαρία, με Γκούλας, και όχι μόνο γιατί ο Ζαΐρης είδα ένα ποταμόπλιο έφαγε και ένα μπαστούνι τεράστιο μπροστά του, ένα βουνό έτρωγε. Θα σας τα πούνε καλύτερα στις 12 ενημέρωση στην Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Εμείς το απογευματάκι λίγο μετά τις 6 με τον Κωστή, κανονικότατα στις 2 με τον Γρηγόρη Κόκκινο. Να έχετε ένα καλό πρωινό, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να περάτε καλά. We'll be right back.